Έλα, Νίκο Παπαδόπουλε, ρε φίλε, περιμένω να ακούσει τι γίνεται. Πες να καλησπέρα στον κόσμο. Πονάει το κεφάλι μου. Σε έχει πάει πίσω το χιόνι, φίλε, αυτό είναι. Πονάει το κεφάλι μου. Είμαι χασμουργή μου όλη την ώρα. Θέλω να πάω πραγματικά. Θέλω να πάω σπίτι μου και να πέσω στο κρεβάτι με διπλό μαξιλάρι. Ναι. Και να. Για να βολέψω και τον αφιένα μου και να πέσω να κοιμηθώ. Θεωρείς ότι έχεις κάποιο θεματάκι αφιενικό? Όχι, αλλά θέλω λίγο να ξεκουράσω λίγο το τέτοιο. Πολλές ώρες που ψάχνω υπολογιστή, φίλε. Ναι. Η πίεση του ρεπορτάζ, το άγχος. Βέβαια. Πολλές φορές. Το μετερίζει του ρεπορτάζ. 1500 λεπτά πρόγραμμα έχουμε, τελείωσε. Δεν γίνεται να είναι αυτό το πράγμα, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή εκεί στη Vodafone. 15 χρόνια εκεί είμαστε. Δώστε μας κάτι παραπάνω. Δεν είναι κακό. Έτσι είναι, φίλε. Στα τηλέφωνα, τι να κάνεις. Εντάξει. Τι θέλετε έτσι να κάνουμε πάλι, έτοιμα φορητότητας. Το σωστό ρεπορτάζ έτσι βγαίνει. Θέλω να πάω στην άλλη εταιρεία. Γιατί θέλετε να πάτε στην άλλη εταιρεία. Δεν τρώμε από αυτά πλέον. Γίνεται. Γίνεται. Τι γίνεται, εγώ Παπαδόπουλε? Γίνεται. Καλά, συνάδελφε, δόξα τω Θεώ. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση στην Περαία από το χιόνι που χθες λέγαμε ήταν αποκλεισμένη φουλ. Δεν ήταν. Γελάτε. Εντάξει, οκ, γελάτε. Χθες εδώ με τον Γιάννη Τζάτσι, να σου πω λίγο κάτι. Καταλήξαμε στο εξής. Ναι. Λέγοντας ότι αν τα βάλεις κάτω, έτσι, εντελώς κοινικά, το αυτοκίνητο μία στις δύο φορές είναι για κακό. Δηλαδή, ενώ σε διευκολύνει σε πολλά πράγματα, έτσι, αρκετές φορές σου ζορίζει τη ζωή. Καταρχάς, είναι ένας κουβάς άδειος από κάτω που πετάς χρήματα διαρκώς. Έτσι ξεκινάω από εκεί. Ωραία. Ναι. Χιονίζει. Ναι. Σκέφτεσαι. Ρε εσύ μήπως πρέπει να τα ανάψω, έχει παγωνιά, ναι, πρέπει να το κάνω από εδώ. Όχι, δεν μπορεί να βγει, λάστιχα. Δηλαδή, μία στις δύο φορές πιστεύω το αυτοκίνητο είναι για κουραστικό πράγμα. Το αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα σου τρώει πάρα πολλά λεφτά. Ναι, αυτό σου λέω. Είναι ένας κουβάς χωρίς πάτο. Εγώ συντηρώ αυτοκίνητο 10 χρόνια. Ναι. Εντάξει, τα σέρβις του. Έχω δώσει τουλάχιστον. Έχω δώσει ακόμα ένα αυτοκίνητο σε αυτό το αυτοκίνητο τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Τα σέρβις, τα τέλη, η ασφάλεια. Τα λάστιχα. Τα λάστιχα είναι κάτι 4 χρόνια. Άντε, πάει και έρχεται. Οι βενζίνες και πρόσεξε. 4 χρόνια, φίλε. Άλλοι που είναι λάστιχα δεν θα κάνουν. Τα λάστιχα είναι κάθε 4 χρόνια και κάθε 60.000 χιλιόμετρα, νομίζω. Αχα, okay. Οι βενζίνες και πρόσεξε, για μένα είναι και κάτι παραπάνω γιατί είναι μισή ώρα πήγαινε, μισή ώρα έλα. Ναι. Εντάξει, θα βγει να αλλάξω τους ολοκαθαριστήρες γιατί χαλάσανε. Ναι, αυτό σου λέω. Τα λεπόρια. Ναι, δηλαδή. Ενώ διευκολύνει σε πολλά πράγματα. Ναι, έτσι, ναι. Όντως. Είναι και πολύ ταλαιπωρία. Δηλαδή, στο τέλος, αν τα βάλεις κάτω στη ζυγαριά, κάπου στη μέση είναι η κατάσταση, νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή, ας πούμε, χθες, εγώ πιστεύω τον Νίκο Παπαδόπουλο που δεν ήταν εδώ. Ναι. Αν δεν σκεφτόταν επόπο τώρα τα μάξι, βγάλτο. Ρε, εσύ, μήπως παγώσει, μήπως κάνει, μήπως ράνει, άστο που να τρέχω, μην μπλέξω. Θα ήταν εδώ. Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν ήταν όπως ήταν πριν λίγες μέρες. Γιατί πριν λίγες μέρες σκέψω ότι εγώ πήγα να βγάλω τα μάξι στο πάρκινγκ και δεν μπορούσα. Δηλαδή έκανα όπισθεν σπίνια. Εμείς αντισπίν δεν έχουμε, τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αντισπίν. Λοιπόν, χθες ήταν πιο νορμάλη η κατάσταση, αλλά και πάλι οι δρόμοι δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Γιατί ω γνωστόν, κανένα Δήμο και ειδικότερα Δήμο Θερμαϊκού, συγχαρητήρια πραγματικά, δεν περιμέναμε να φροντίσουν την κατάσταση όσον αφορά του δρόμου. Εντάξει. Πλην των κεντρικών, έτσι. Καλά, οι κεντρικοί, εντάξει, καθαρίστηκαν, πρόσεξε. Οι κεντρικοί, στην Περαία, οι κεντρικοί καθαρίστηκαν. Οι κεντρικοί καθαρίστηκαν από τα μηχανήματα τη περιφέρεια. Okay. Εντάξει, τη περιφέρεια. Ναι, φίλε, τη περιφέρεια. Γιατί ο Δήμος Θερμαϊκού, που είναι και η Θέρμη, για παράδειγμα, σωστά. Όχι. Ποια είναι ο Δήμος Θερμαϊκού? Α, ναι, ρε φίλε, αυτό Θερμαϊκού. Η Περαία έχει. Ο Δήμος Θερμαϊκού. Όχι. Έχει την Περαία, ο Δήμος Θερμαϊκού. Τον Μπαξέ την Αγία Τριάδα, ναι. Αγγελοχώρη Κερασιά, Μηχανιών Επανομή. Ναι, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Η Επανομή που είναι ανέβα κατέβα. Εκεί ήταν αποκλεισμένη, άστο. Εσύ, ρε φίλε, που είσαι ευθεία πάνω από τη θάλασσα, δεν περιμένει. Δηλαδή να έρχεται τον Κρέτη να καθαρίζει ένα μπροστά όλη την ώρα. Εντάξει, εκεί ήταν άστο. Εσύ είσαι και παραθεριστικό μέρο όπω έχει πει, μπροστά αυτά. Αμερικάνοι έρχονται. Με στοιχεία μιλάμε. 25 πόντου χιόνι, ρε φίλε, όπω είχε. Ναι. Το χιόνι το Σάββατο που βγήκα στην αυλή και ήταν μέχρι εδώ. Ναι, οκ. Δεν είναι λίγο. Κοίταξε. Απλά εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εσύ που έχεις γαλουχηθεί σας με στο χώρο δεν πάνω σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχω τη θέματα. Ναι. Χθες βέβαια το πρωί, μετά την παγωνιά που έκανε τη Τρίτη το βράδυ, Δευτέρα Τρίτη που είχε παγωνιά και χθες το πρωί που χιόνιζε και στο κέντρο και μέσα σε 20 λεπτά έγινε χαμός, ψιλοπιάστηκα λίγο γιατί λέω αν συνεχίσει έτσι θα γίνει Βαγδάτη το κέντρο. Δεν θα μπορεί ούτε καν να περπατήσει, όχι να πας αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ λίγο χθες αυτό που έριξε στο κέντρο.
Γιατί χθες το πρωί όταν χιόνισε λίγο καλά. Και ήταν τόσο παχύ. Έπιανε τα πάντα. Ναι, ναι, έπιανε και τα στεγνά όλα. Ακριβώς. Ναι. Αλλά ήταν για λίγο στο κέντρο. Τώρα γύρω-γύρω τι έγινε. Okay. Και στην Πέρα μέχρι το μεσημέρι χιόνιζε, αλλά το έστρωσε πάλι. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λες δηλαδή, τώρα, ας πούμε με το αυτοκίνητο. Σάββατο πρωί, ναι, ας πούμε, ξυπνάω, είναι όλα καλυμμένα με χιόνι. Τώρα βγες, να μην παγώσει κλειδαριά. Μην παγώσει, ναι. Κατάλαβες, να μην παγώσει ολοκαθαριστήρες. Ναι. Βάλ το λίγο μπρος. Να ναι, κάνω, δεν πάει όμως τώρα. Πού να βγω στο χιόνι, δεν γίνεται. Καθάρισε το. Ναι, καθάρισε το από πάνω. Ναι, μην κολλήσουν οι πάγοι, ρε παιδί μου. Ναι. Βάλ το μπρος, κάνω το λίγο πίσω. Είναι. Αλλά είναι ρε φίλε. Είναι διευκόλυνση, δεν το συζητάμε. Είναι ένα πολύ χρήσιμο. Απλά σου λέω, βάζοντας τα κάτω με τον φίλο Γιάννη, ο οποίος είναι για φως εναλλακτικός. Καταλήγουμε στο ότι είναι στη ζυγαριά. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Φίλιο, το αυτοκίνητο είναι. Το καλό με το κακό. Το αυτοκίνητο είναι ό,τι δίνεις παίρνεις. Γιατί δίνεις πολλά. ναι, έτσι είναι. Αλλά παίρνεις την. Όχι, δεν καταλάβει, παιδιά, ο Παδόπουλος θα ήθελε να αλλάξει ένα αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρο αυτό. Ναι, ναι. Από τα συφραζόμενά μου, τι καταλαβαίνεις που λέει και ένας φίλος. Ναι. Αλλά. ναι. Δεν δίνατε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, ναι, παιδιά, να ξέρετε. ναι. Τι κάνεις, ρε Σπανούλη. Αφού τραβάει αυτό. Τι κάνεις, ρε Σπανούλη. 28-26. Ωραία. Λοιπόν... Είναι κοντά Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Ναι. Γενικά έχω να πω ότι ο Τηλέμαχος και η Ιπατία. Αυτή δεν ήταν τα δύο. Και η Σοφία. Και η Σοφία, και η Σοφία, ναι. Η Σοφία και η Ιπατία, νομίζω. Ρε, παιδί μου, δημιούργησαν κάποια ζητήματα, ναι, αλλά σχετικά normal πράγματα. Δεν μπορεί να πει ότι ξέφυγε η κατάσταση. Η Σοφία ξέφυγε λίγο. Για τα, Σοφία ξέφυγε για, λίγο, για ναι, τα δεδομένα τη πόλη. Μας έκανε το σπιτάκι μας λίγο. Αλλά γενικότερα. Η Σοφία ήταν την περασμένη Παρασκευή, το βράδυ. Παρασκευή, από Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί πέρα κινήθηκε. Φίλε, την περασμένη Παρασκευή. Το σοφάκι. Εντάξει. Όντας στο κέντρο της πόλης το βράδυ και πίνοντας χαλαρό στο ποτό μου, σαν να μην τρέχει τίποτα. Βασικά, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι θα γίνεται. Η παρέα μου δεν είχε καταλάβει τι γίνεται, γιατί είναι και αυτή καμπίσχη. Ναι. Ωραία. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε από το ποτό. Του λέω, παιδιά, έχετε καταλάβει ότι θα περπατήσουμε μέχρι το σπίτι, Ναι. Και μου λένε, όχι, θα πάρουμε ταξί. Πού το βρείτε. Και όντως, φυσικά βγαίνουμε μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Η πόλη ήταν υπέροχη, φίλε. Τοπίο, η πόλη ήταν την Παρασκευή το βράδυ. Ναι, ναι. Χιόνιζε. Ήταν όλοι οι δρόμοι άσπροι. Δηλαδή, η Μητροπόλος ήταν άσπρη. Εντάξει, γιατί χιόνιζε το βράδυ, δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Όταν λέμε δεν κυκλοφορούσε ψυχή, ειλικρινά δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Υπήρχαν κάποιοι που περπατούσαν, είχαν ξεμείνει. Κάνα αυτοκίνητο που ξέμεινε στο κέντρο και έφευγε κι αυτά. Ωραία. Και ο δρόμος μέχρι να φτάσω στο σπίτι ήταν υπέροχο. Εγώ την απόλαυσα τη δομή, δεν σου κάνω πλάκα. Ναι. Την απόλαυσα, καθόλου δεν κάνω πλάκα. Είναι ωραίο το χιόνι, ναι, σαν τοπίο όπως το διαμορφώνει, είναι καλό. Ναι. Αλλά εντάξει, για μια φορά, τώρα αυτό που έγινε και χθες, πάει λίγο στη φάση της ταλαιπωρίας. Την Κυριακή που η Βουνίσια παρέα κανόνισε να πάει στο Χορτιάτι για φαγητό, ναι, επίσης, πήραμε το δρόμο από το Φιλίππιο, γιατί είχε καλό αυτοκίνητο αυτό που είχε το αυτοκίνητο, κατάλαβες, δεν ήταν. Ανέβη στο Φιλίππιο και ήταν ένα υπέροχο τοπίο. Τετρακίνηση. Καινούργια χιονολάστιχα, κανένα πρόβλημα. Χιονολάστιχα. Καινούργιο, ναι. Μάλιστα. Γιατί έχει λάστιχο ο άνθρωπος. Αλλά στη χάση. Ναι, ρε, φίλε. Εντάξει, ρε, φίλε. Λοιπόν, και η πορεία μέσα στο Φιλίππιο ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και όπως ανεβαίναμε στο Φιλίππιο, έρχεται ένας από πάνω, τον βλέπει τώρα ο δικός μου που οδηγάει. Ναι. Τον βλέπει, λέει, κάτσε τώρα να δεις, περίμενα αυτόν εδώ πέρα. Ο οποίος στην κατηφόρα πήγε το αυτοκίνητο, πρέπει να έχει σηκώσει και τα χέρια ο παππούς έτσι. Ωραία, και σου λέει, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Ωραία, τον βλέπει τώρα ο δικός μου μακριά, του λέει, κάτσε, περίμενε, σταματάει. Σε κάποια φάση το αυτοκίνητο, το αυτό που κατεβαίνει του παππού, σταματάει. Ανοίγει ο δικός του παράθυρο, του λέει, ρε μας τώρα, χιονολάστιχα δεν έχεις, του λέει, όχι. Και τι θα τα κάνεις, του λέει, από εδώ. Άιντε με τα πολλά, πάνε πίσω, έλα, κατέβει. Έφτασε με τα πολλά, αλλά σου λέω, είχε μια κατηφόρα, ξέρεις, όχι τις κατηφόρες μεγάλες, χαλαρή ρε παιδί μου, και τώρα στο μακριά το αυτοκίνητο ότι πήγαινε μόνο του βάρκα γυαλό και κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αφού δεν πάτησε φρένο κιόλας, πάλι καλά. Ναι, τέλος πάντων. Και ήταν ωραία, δηλαδή, εγώ αυτό το χιόνι δεν μπορώ να πω ότι με κούρασε. Τώρα για κάποιον ο οποίος πάντα στον δρόμο να ταλαιπωρήθηκε, να μην πήγε στη δουλειά του ή να τον πέτυχε. Εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Είναι λίγο πίκρα. Ευτυχώς, σε αντίθεση με αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια, εγώ δεν το έζησα αυτό φέτος. Την ψηλιάστηκα νωρίς και δεν κατέβηκα. Ναι. Και γι' αυτό έρθω στο σπίτι. Πέρσι τι είχε μείνει σε κανένα κέντρο, τι έκανε. Πρόπερση ήταν. Πρόπερση, ναι. Πρόπερση ήταν. ΠΑΟΚ Νεπτούνας. Αξέχαστο το παιχνίδι. Ναι, που ήταν εκείνη η μέρα, ρε παιδί μου, που εγώ είμαι περαία. Και έχει Media Day στο Βικελίδης. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, γιατί παίζαμε κύπελο με τον Ολυμπιακό. Πάλι καλά. Αν το καλοσκεφτείς, δεν έμπλεξες πολύ. Ναι, αναπολικά ήσουνα. Νομίζεις. Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο σημείο. Και εγώ το μεταξύ, εγώ βλέπω ρίχνει. Μου λέει αδελφός μου, μην κατεβαίνει. Μου λέει, άστο. Όχι, τον εταιρείο του ρεπορτάζ με καλή. Του λέω, θα πάω μωρέ και θα γυρίσω μπαμπαμ. Τώρα εντάξει, πόσο να πιάσει πια. Τέλος πάντων, φεύγω εγώ από την Περαία, εκεί πέρα στην πρώτη στροφή, τα μάξι λίγο γλιστράει. Λέω, οπα. Δεν πειράζει, λέω, προχωράμε. Έκανα κανένα 20 λεπτό να φτάσω στη Χαριλάου, έκανα μισάωρο, ρε παιδί μου. Πάμε, ναι, τελειώνουμε εκεί πέρα, αλλά συνεχίζει να ρίχνει. Και να γίνεται αδιαχώρητο. Γιατί επειδή εκεί είναι είσοδος πόλης, είσοδος-έξοδος πόλης,
περνάει πολύς λαός, ναι. Εντάξει, στη Βούλγαρη. Ναι. Και πάντα όποτε χιονίζει ή έχει άσχημες καιρικές συνθήκες, εκεί γίνεται της πόπης. Και όπως διάβασα ένα επιτυχημένο, λέει, την επόμενη κακοκαιρία λέει να ονομάσουν επόπη, λέει, γιατί τα λένε τι γίνεται έξω της πόπης. Λοιπόν, και λέω, είμαι με ένα συνάδελφο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και λέω, κάτσε να πιούμε ένα καφέ. Α, χαλαρώσαι εσύ. Λέω, μπας, να απολαύσουμε και το χιόνι, ρε παιδί μου. Μπας και σταματήσει. Ναι. Και να σηκωθούμε να φύγουμε. Μετά να πας εσύ, λέω, στην εφημερίδα, να πάω κι εγώ στην πέρα. Ωραία, ωραία. Πάμε, πίνουμε τον καφέ. Αλλά όταν βγαίνουμε έξω μετά από καμιά ώρα, δεν έχει κοπάσει το χιόνι. Αντίθετα, έχει δυναμώσει. Και έχει γίνει ακόμα πιο έντονο και αρχίζει να το στρώνει πάρα πολύ και να γίνεται χαμός. Και ο Θεσσαλονικιός, ρε παιδί μου, να τον πιάνει ο πανικός και να ψάχνει τρόπο να βγει από την πόλη αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Λες και θα ναι. πέσει μετεωρίτης, ας πούμε, και θα πεθάνουμε. Εντάξει, και έχω ξεκινήσει ένα ταξίδι από την Παπαναστασίου. Τότε είχα και το δεύτερο το κινητό. Στο ένα που είχα τη σύνδεση δεν είχα μπαταρία και στο άλλο που είχα μπαταρία δεν είχα κάρτα. Και εντωμεταξύ δεν είχα και πολύ βενζίνη. Και ξεκινάω από την Παπαναστασίου, κατεβαίνω τη Βούλγαρη. Έκανα κανένα μισάωρο, 40 λεπτό σίγουρα να φτάσω μέχρι την Εγνατία. Μετά λέω: δεν θα πάω, τι μου δεν είναι, γιατί μου λένε ότι έγινε τράκα. Λέω: θα πάω από κάτω και θα βγω, ρε παιδί μου, πίσω από την ομαρχία για να ανέβω προς τα πάνω. Και έχουμε πέσει σε μια ανηφόρα, καμιά 12 αυτοκίνητα, την οποία δεν μπορεί να ανέβει άνθρωπος. Και βγαίνουμε ο ένας και σμπρόχνουμε τον. Βγαίνουμε όλοι και σμπρόχνουμε τον έναν ένα για να ανεβαίνει. Ναι. Ένας εντωμεταξύ που ήταν μπροστά μου είχε μια BMW η οποία είχε αντισπιν. Ναι. Και στον πάγο δεν μπορούσε να τον ανέβει. Ναι. Κολούσε, ρε παιδί μου. Και κάνει ο τύπος στην άκρη και βγαίνει μετά το πεζό μπροστά. Σμπρόχνουν 2-3 από πίσω. Ωραία. Βγαίνουμε στην Εθνική Αντιστάσεως. Κατεβαίνω κάτω από την ομαρχία. Έκανα Παπαναστασίου Περαιά 2,5 ώρες. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πρώτη Δευτέρα. Έχω κάνει κέντρο γήπεδο του ΠΑΟΚ 4 ώρες. Μεγάλη επιτυχία. Και πολύ ζέστη στην ΠΑΟΚ. Μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όταν έφτασα πια στο γήπεδο μας, νομίζω ήταν 7 η ώρα. Έφτασα 7.30, έφτασα στο μάτς 7 η ώρα και βλέπω να κάνει ζέσταμα μόνο ο ΠΑΟΚ. Και μου λένε οι Λιθουανοί κρυώνουν. Και τους λέω: αν κρυώνουν, θα κατέβω εγώ προσωπικά στα αποδυτήρια και θα τους βγάλω έναν έξω. Γιατί κάναμε 4 ώρες. Ακριβώς. Να δούμε δηλαδή, εδώ. Τώρα φτάσουμε και να πούμε: δεν βγαίνουμε να παίξουμε. Ωραία, δεν υπήρχε σαν επιλογή. Γιατί θυμάστε ότι είχαν παγώσει και σωλήνες. Όλα. Ναι. Μεγάλες επιτυχίες είχαμε όλα. Όλα. Και θυμάμαι τόσο στούντιο ήταν Μπούντου και μας έβγαζε όλους. Ναι. Ωραία, φίλε. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και έξω. Οι καυτηρατζίδες. Τι να κάνουν και αυτοί, ρε φίλε. Οι πετρελαιάδες. Ναι. Τι να κάνουν, ρε φίλε. Λίγο συντρίβει στον καυτήρα. Λίγο και τα λοιπά. Εμείς βάλαμε πετρέλαιο την Παρασκευή πρωί. Ναι, την ψηλιαστήκαμε. Ό,τι πάρει η δουλειά προς τα εκεί. Τελευταία στιγμή δηλαδή. Ναι, βάρα πετρέλαιο. Ναι. Εντάξει, γεμίσαμε. Ναι. Κομπλέ είμαστε. Ναι. Άλλοι δεν προλάβανε. Okay. Και έχω πάει σε. Ό,τι ήταν, το Σάββατο το βράδυ που είχαν παγώσει όλα, ρε παιδί μου, και λέμε με τους δικούς μου να φάμε κάτι, παραγγείλουμε. Μου λέω κάτι, τον Τελιβεράδο, το λοιπά. Λέω, ας τα πάω. Αμαρτία από τον Θεό. Και πέρα το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, στην πέρα, τσούκου τσούκου, λίγο γλιστού, λίγο έκανα αυτό στον Τελιβεράδικο. Μπαίνω μέσα στον Τελιβεράδικο και σε κάθε τηλεφώνημα που δεχόντουσαν για παραγγελία, γιατί υπάρχουν και οι ανέστητοι, πέραν τηλέφωνο για παραγγελία. Ναι, ο άλλο δηλαδή από τη Μηχανιώνα παρήγγειλε σε Γεράδικο στην Περαία. Κάνε βρε αγόρι ναι. Με μακαρόνι και φάει. Μιλάμε δηλαδή για τον ορισμό του καθυστερημένου. Ριμαδοφάει εκεί πέρα ένα μακαρόνι και τελείωνε. Άλλο παρήγγειλε από το Ρήσιο στην Περαία. Άλλο βλάκα αυτό. Και του ρωτούσαν, ήταν μια κοπελίτσα εκεί πέρα, ρωτούσε, λέει, να σα ρωτήσω, λέει, έχετε ανηφορά. Γιατί άμα. Πώς θα φτάσει ο άλλος. Και ήταν ένας που τον λυπήθηκα, ρε παιδί μου, που ήταν πίσω και έφτιαχνα σάντους και τα λοιπά, αλλά πρέπει να ήταν το γενικό κουμάντο. Και βλέπει τις σημειώσεις και τα χαρτιά, λέει, Μηχάνιο, τι Μηχάνιο να λέει. Πώς θα πάμε στη Μηχάνιο να λέει. Εδώ θα μας μείνει, λέει. Και εγώ τι θα το κάνω, λέει αυτό μετά. Ήταν απίστευτη. Κατάσταση. Φτιάξε ένα μακαρόνι, πάτα δυο τόστι. Ναι, άμα δεν φας γύρω, δηλαδή τι θα πάθεις. Πάτα δυο τόστι εκεί πέρα και τελείω. Άρα, γεια σου. Εντάξει. Λυπηθείτε αυτές τις μέρες που είναι. Και ας μην έχει χιόνι. Μεταξύ σας που λέω τόστι. Την ημέρα που την Παρασκευή, το Σάββατο το πρωί λοιπόν, κατεβαίνω στο σούπερ μάρκετ να πάρω κανένα δύο πράγματα γιατί το σούπερ μάρκετ κοντά στο σπίτι. Και ρε φίλε, δηλαδή. Ελαβάρα, δεν πιανόμαστε πουθενά. Επειδή φάγανε όλες οι γιαγιάδες, ξέρεις και πιο μεγάλη, λίγο υποθέτω εγώ, ότι ξέρεις έχει χιόνι, κακοκαιρία, θα κλειστούμε στο σπίτι. Ναι. Τα ψωμιά του τόστι είχαν τελειώσει, ρε φίλε. Δηλαδή, είχαν τελειώσει. Το ράφι ήξερε πολύ λίγα και λέω, δες εσύ τι γίνεται. Πόλεμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πόλεμος. Λες και δηλαδή, τι να γίνει στο κέντρο για να αποκλειστεί στο κέντρο, θα πρέπει να γίνει τσουνάμι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι να πω. Κονσέρβα. Για να μείνει στο κέντρο να πει ότι. Και πώ θα αποκλειστεί στο κέντρο, μία μέρα, δύο. Για να αποκλειστεί δύο μέρες στο κέντρο της πόλης, πρέπει να φίλε τι να σου πω, να χιονίζει τέσσερις μέρες και να ρίχνει πατσαβούρια. Ναι, όντως. Τέλος πάντων. Ωραία ήταν αυτά που περάσαμε. Σιγά-σιγά τελειώνει. Νίκο Παπαδόπουλε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Χειμώνας είναι τώρα, γιατί τόσο καιρό χειμώνα, κανονικό χειμώνα δεν μας έκανε. Ήταν σχετικά. Από κρύο, ναι, εντάξει. Σήμερα μαλάκωσε βέβαια. Που... Όχι, σήμερα δεν έχει κρύο. Ναι, ναι.
Χωρίς κασκόλ βγήκα εγώ και, και το λεμουδάκι μου ήταν σε καλή κατάσταση. Έχεις καμιά ενημέρωση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν έχει κανένα νέο κύμα κακοκαιρίας, τίποτα τέτοιο. Κάτι από το Σάββατο μου θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Πάλι! Ναι. Oh. Αλλά θα πέσει η θερμοκρασία, όχι σκηνικά τέτοια. Μέτεο Θεσσαλονίκη, κάτσε. Ναι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν... Αύριο θα έχει μείον 1 σε 8 το πρωί. Καθαρός ουρανός βέβαια. Τέσσερις βαθμούς θα έχει το μεσημέρι με αραιή συννεφιά. Okay. Μείον 1 κατά τις 8 το βράδυ λέει με αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο. Πάλι κρύο θα έχουμε. Μείον 2 με 1. Α, το Σάββατο θα έχει κρύο. Ναι, την Κυριακή μείον 3 με 2 την Κυριακή. Θα έχουμε σοκούμε κρύο. Μείον 1 με 5 τη Δευτέρα. Χιονόπτωση την Τρίτη. Το βράδυ όμως. Ξημερώματα τρίτη λέει θα χιονίσει. Μπορεί να είναι προς τα έξω. Μπορεί να... Καλά, και αυτά που είναι πάνε τόσο μακριά, μην τα πιστεύεις και τόσο. Για κέντρο μιλάμε. Α, okay. Λοιπόν, και τρίτη θα έχει να είναι και λίγο μακριά βέβαια. Τρίτη λέει θα έχει μείον 1 με. Μείον 4 με 0. Και χιονόπτωση το βράδυ. Καθαρό ουρανό μετά. Θα μας πάει με λίγο κρύο ακόμα, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Okay. Τι να κάνουμε. Θα το δεχτούμε. Έτσι είναι η ζωή. Θα μας έρθει μετά η πίκρα να πληρώσουμε τον λογαριασμό. Τι να κάνουμε, θα το δεχτούμε γι' αυτό. Το αέριο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θέλει Φλεβάρι. Κάπου εκεί. Αυτό το καλό. Ο Σιώβας είναι κύριε φίλε, φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, τον είχε ο Παπαβασιλείου δηλώσει. Μετά από 25 λεπτά το Ρεάλ Ολυμπιακός είναι η χαρά της επίθεσης. 42-38 είναι το σκορ. 15 λεπτά μόνο. Οι άμυνες έχουν πάει περίπου. Έχουν παιχθεί 15 λεπτά και το σκορ είναι 42-38. Γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι. Στο Wizzing Center, Νίκο Παπαδόπουλε. Wizzing Center. Ρεάλ με τον Ολυμπιακό. Αλλιώς λεγόταν, έχει χορηγό. Ναι, έχει αλλάξει ονόμα και λέγεται Wizzing Center. Ή Wizzing Carina, δεν θυμάμαι. Δεν δίνουμε χωρί ονόματα χορηγών στα γήπεδα. Γιατί μάλλον οι χορηγοί δεν ενδιαφέρονται, φίλε, να ασχοληθούν. Πολύ πιθανό. Πολύ απλό. Δεν είναι πάρα πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να κάνει. Γιατί έχουν να απευθυνθούν σε ένα κοινό που δεν ασχολείται. Ο Πάοκ, α πούμε, στο μπάσκετ, ας πούμε, να βρει ένα χορηγό. Ας πούμε. Σε ποιον δεν. Εδώ ο Πάοκ στο μπάσκετ χρειάζεται κόσμο για να βγάλει το μήνα και ο κόσμο δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Τι έρθει να δώσει ο χορηγό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μα. Στη Στοίχημαν καθημερινά οι καλύτερε αποδόσει που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα στη Στοίχημαν, σε ό,τι άθλημα μπορείτε να φανταστείτε, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας και με πάρα πολλές επιλογές και στο live στοιχηματισμό. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, καθώς κάναμε μια χιονοσυζήτηση εδώ πέρα για το τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ με την οριστική εξέλιξη στο θέμα του Πρίωβη, την αναμενόμενη, με όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, με τον αντικαταστάτη του που σιγά σιγά αρχίζει να έρχεται στο προσκήνιο, θα δούμε ποιος θα είναι. Έχουμε για τον Άρη που έχει μεταγραφεί σήμερα. Έχουμε να πούμε αρκετά μέχρι τις 12. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι δουλειά κάνεις με κλάρι. Εγώ είπα κάτι που δεν μπορούσε να ακουστεί. Όξο. Σεξιστικό. Και ομοφοβικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Συνεχίζουμε. Μπαλαντέρ, Νίκος Μουσχοβίτς, Νίκος Παπαδόπουλος. Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 54-44, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Το παλεύει ο Ολυμπιακός. Τι το παλεύει, φίλε, 60 πόντους θα φάει μέχρι το ημιχρόνο. Καλά, ρε. Πώς θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος. Έχει βάλει αρκετούς όμως. Έχει βάλει, αλλά έχει φάει και 60. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Ελένη Μπούντου, είσαι το πρόσωπο τι των ημερών. Τι γίνεται, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Καταρχάς, πόσο καιρό έχω να ακούσω Νίκο Παπαδόπουλο. Όντως, να τα πούμε τουλάχιστον. Καιρό, δηλαδή. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχουμε συντονιστεί η αλήθεια, είναι εδώ και αρκετές ημέρες. Χαθήκαμε, Ελένη μου, χαθήκαμε. Άρα για να φταίνει η αποστάσεις που λέγεται. Αποκλείστηκε στα χιόνια. Χαθήκαμε, βέβαια, στην Περαία είναι γνωστό, το υψόμετρο είναι πολύ ψηλό. Και... Αριστοτέλος λέει το σοφού. Ναι, αλλά ο επαγγελματίας ενημέρωσε το μεσημέρι, ότι λογικά θα αποκλειστεί. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Όχι η μισή ώρα και μία ώρα πριν, οπότε αυτό το αναγνωρίζουμε. Εντάξει. Το εσύ το καταλαβαίνεις, άλλους που χώνουμε δεν το καταλαβαίνουν και γκρινιάζουν. Να μην μένουν στο κέντρο, φιλί, κοντά στο κέντρο για να μην χώρονται. Αναγκαίος. Τίποτα, είναι φυσική κατάρα να μένει στο κέντρο. Αλήθεια είναι αυτό, Ελένη. Και νομίζω ότι το καταλάβαμε εμείς τα παιδιά του κέντρου και σχετικά κέντρο εσύ, Νίκο. Και πριν σε θυμηθήκαμε με τον Νίκο, πριν 2 χρόνια που αυτός πήγαινε στην Box Sports Arena και εγώ κάπου ήμουνα για τον Άρη κτλ. Και είχες μείνει εσύ στο στούντιο. Μπράβο, τότε που είχε αποκλειστεί όλη η πόλη και μας έβγαζες όλους έναν. Σωστά. Και ήταν ξαφνικό όμως, γιατί νομίζω ότι το φετινό κάπως ήμασταν λίγο προετοιμασμένοι. Και εκείνο μας προετοίμαζαν, έτσι. Αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι γιατί πραγματικά είχε γίνει χαμός τότε. Ναι. Τότε είχε γίνει πραγματικός χαμός. Δεν περιμέναμε τέτοιο χιόνι και τέτοιες εικόνες. Ναι, όντως μας προετοίμαζαν, αλλά
Λέγαμε ότι σίγουρα θα πέσουν έξω και ότι είναι κάποια υπερβολή, αν θέλει. Ναι, ναι. Εκεί και την είχαμε φάει άσχημα. Τώρα αυτό, εντάξει. Νομίζω ότι ήμασταν πιο υποψιασμένοι, συγγνώμη. Ναι, μωρέ, και δεν ήταν και τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, νομίζω. Ήτανε, αλλά όχι τόσο. Ο κρατικός μηχανισμός δεν ήταν πολύ προετοιμασμένος, αλλά γενικότερα το ξέραμε. Νομίζω ότι στο κέντρο ήτανε. Κρατικός μηχανισμός. Γιατί εγώ είδα τον κρατικό μηχανισμό της επάλξης. Και τουλάχιστον εδώ κεντρικά πλατεία Αριστοτέλους δούλεψε πάρα πολύ καλά ο κρατικός. Πάλι καλά. Είπαμε, ούτε στην πλατεία Αριστοτέλους. Εντάξει, είπαμε. Αν δεν δούλευε καλά ούτε στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα μην υπήρχε καθόλου. Εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω για τα μέρη που κινήθηκα. Έτσι. Okay, εντάξει. Οπότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα και γι' αυτό και όλα ήμασταν και στις δουλειές μας, Νίκο Παπαδόπουλε. Πολύ σωστά. Θα ήθελα και εγώ να ήμουν, Ελένη μου, αλλά τι να κάνω. Δεν μου το επέτρεψαν. Εγώ δεν μπορώ να βαριέμαι σπίτι. Ναι. Είσαι workaholic. Κοίτα, την Παρασκευή, να πω την αμαρτία μου, δεν με χάλασε. Χθες όμως ψιλοξενέρος, γιατί λέω πω... Ναι μωρέ, τεταρτιάτικα τώρα, σωστά. Ακοιτάμε τώρα τους στίχους. Το χιόνι. Το είδαμε, το χιόνι μια φορά φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι για μία-δύο μέρες είναι ωραίο, αλλά μετά κουράζει κάπως και κούρασε. Και το κρύο και το χιόνι. Εμείς είμαστε του πελάγους. Έτσι ακριβώς. Καμπίσιος γι' αυτός. Εμείς βουνίσχυ. Ωραία. Να περάσουμε και στα. Ελένη, για πες τώρα τι έχουμε. Του ποδοσφαίρου, αν μας ενδιαφέρουν. Γιατί πιάσαμε το του καιρού. Τι έχουμε. Το σύριαλ της υπόθεσης του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Ολοκληρώθηκε. Οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ μπήκαν και επίσημα σήμερα το μεσημέρι. Στα κυτρινόμαυρα. Ναι, Νίκο μου, πώς σου φάνηκε, πες με εσύ, πες. Στα κυτρινόμαυρα μεσήμα τον Τίγρη. Θα φάνει. Ναι. Και το Ιτιχάτ νομίζω ότι σημαίνει ένωση. Και το Φόρτσα άλλη Ιτιχάτ, έτσι. Ναι. Και το Φόρτσα ακόμη, δηλαδή. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Σαουδάραβες πρώτα δημοσίευσαν ένα έτσι βίντεο, μυστήριο η αλήθεια ήταν. Νομίζω ότι το μυαλό όλων πήγε στον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ακουγόταν μόνο η φωνή του λέγοντας πως έρχεται και μετά από λίγη ώρα βγήκε και η ανακοίνωση της μεταγραφής του και φωτογραφίες βεβαίως από τα γραφεία, από που περνούσε ιατρικές εξετάσεις, έτσι υπήρχαν διάφορες φωτογραφίες με το κασκόλ της Al Ittihad, με τη φανέλα της Al Ittihad, τα κυτρινόμαυρα όπως πολύ σωστά λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος, και λίγο αργότερα βγήκε και από πλευράς ΠΑΟΚ η σχετική ανακοίνωση, λυτή, περιεκτική, με ένα ευχαριστούμε για την προσφορά του βεβαίως και καλή συνέχεια στην καριέρα του προς τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος και επίσημα από σήμερα ανήκει στο δυναμικό της ομάδας, που τίναξε θα λέγαμε την μπάντα στον αέρα, προκειμένου, ακούγεται κλισέ, αλλά μιλάμε για εξωπραγματικά λεφτά, μιλάμε για μυστικά ποσά. Εγώ έχω σήμερα απορία γιατί κέρδισε η ομάδα του και επειδή ανακοινώθηκε το μεσημέρι, αν θα πάρει τον μπόνους της νίκης της Al Ittihad, έτσι που μιλάμε για 50.000 ευρώ. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει. Γιατί ανήκει πλέον στην δεν ήταν, κάτω, δεν ήταν σε ένα πενταρκάκι και το πήρε σήμερα. Δεν ήταν στην αποστολή. Ήταν πριν το παιχνίδι, πριν τη σέντρα του παιχνιδιού. Ναι, αλλά δεν ήταν στην αποστολή. Ωραία, από το επόμενο λοιπόν. Από το επόμενο, πενιντάρο. 50 χιλιάρικα για κάθε νίκη της ομάδας του και 25 χιλιάρικα σε περίπτωση έτσι που ο ίδιος σκοράρει. Καλά είναι. Πολύ καλά. Λέμε εμείς εδώ μεταξύ τώρα για μυθικά ποσά για αυτούς δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι τίποτα, Νίκο μου. Δεν είναι όπως θα αντιμετωπίζουμε εμείς. Δεν είναι όπως θα αντιμετωπίζουμε εμείς τουλάχιστον. Προφανώς συνάδελφος είναι για τα μπόνους, ρε. Και για τα μπόνους και για τα λεφτά. Καλά, για τα λεφτά 25 εκατομμύρια, Νίκο, νομίζω ότι είναι λίγο... Νίκο μου, πραγματικά, δηλαδή... Για εμάς, ρε παιδιά, είναι τώρα εξωπραγματικό. Για αυτούς εκεί πέρα είναι σαν να λέμε εμείς εδώ 5 εκατομμύρια. Όχι, είναι εξωπραγματικά τα χρήματα ακόμη και για τον Πρίγιοβιτς. Άλλωστε δεν θα είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Και δεν θα έφυγε. Γιατί ούτως ή άλλως ακριβώς αυτό. Και ο ΠΑΟΚ του έδινε ένα πολύ, πολύ καλό συμβόλαιο, ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Αλλά προφανώς όταν στη ζυγαριά μπήκε ο ΠΑΟΚ από τη μία πλευρά και η άλλη χάτα από την άλλη, θα και μέτρησαν τα περισσότερα χρήματα. Δεν το εκτίμησε, Ελένη μου, ο Σέρβος, ο φραγκοκίλερ. Δεν το εκτίμησε. Φραγκοκύλε, ναι. Κοίταξε, Νίκο μου, εσύ χθες, από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον όταν σε ρώτησα, μου είπες ότι δεν θα αποχαιρετούσες καν, έτσι. Τίποτα, θα με ψάχνατε. Θα έκλεισε. Ρε, εσύ που είναι ο Μοσκοβίτης, τι έγινε, ρε, εσύ χάθηκε, ρε, έπαθε, ναι. Τίποτα, ξέρω εγώ, και ξαφνικά, Αλ Τζαζίρα.
Ο Γκρίβιτς τουλάχιστον αποχαιρέτησε. Αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το οποίο θέλω να το διαβάσουμε, γιατί θέλω να σταθούμε κυρίως σε ένα κομμάτι το οποίο λείπει, σχολιάστηκε γιατί δεν είχε καλά. Μετά από δύο φανταστικά χρόνια, 86 παιχνίδια, 60 νίκες, 55 γκολ και 2 κύπελα, έφτασε η ώρα να πω αντίο. Ήρθα τον Ιανουάριο του 2017 όταν χιόνισε. Σημαδιακό κι αυτό, έτσι. Εκείνη την εποχή ο ΠΑΟΚ ήταν σε απελπιστική κατάσταση στην ένατη θέση της βαθμολογίας και πεινώντας για τρόπαια. Σήμερα που φεύγω χιονίζει ξανά. Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων καταπληκτικών ετών, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να είναι η κυρίαρχη ομάδα στην Ελλάδα με διαφορά. 8 πόντους μπροστά από τους ανταγωνιστές του στη βαθμολογία και με νέους τίτλους. Συνεπώς θέλω να ευχαριστήσω, και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο και όλους τους υπαλλήλους του ΠΑΟΚ. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη περισσότερο από ποτέ τους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά εκείνους που με υποστήριξαν από την αρχή ως το τέλος. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα και ελπίζω να βοήθησα τον οργανισμό να γίνει μεγαλύτερος και πλουσιότερος με τις εμφανίσεις μου, τη διάθεσή μου και την αφοσίωσή μου. Σας ευχαριστώ ξανά και καλή τύχη. Κάτι ξέχασες. Χρωστούς η αλήθεια είναι ένα αντίο και ένα ευχαριστώ πριν, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες στην υπόθεσή του, οπότε όφιλε να ευχαριστώ στους ανθρώπους που συνυπήρχε καθημερινά μαζί του, στους ανθρώπους που τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχαν στην καθημερινότητά του. Ξέχασα όμως, νομίζω, τον πιο βασικό άνθρωπο και αναφέρομαι βεβαίως στον Ιβάν Σαββίδη, αναφέρομαι γενικώς στην οικογένεια Σαββίδη. Μπορώ να ερμηνεύσω ή αν θέλεις να δικαιολογήσω, να αποδώσω όποιο ρήμα θέλετε βάλτε, το γεγονός ότι ήταν μια αντίδραση από τον Πρίγιοβιτς, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης ήταν αρνητικός μέχρι τέλους στο ενδεχόμενο παραχώρησής του στην Al-Ittihad. Ήταν ξεκάθαρο πως ήθελε να τον κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει αυτή την κούρση, αυτή τη μάχη του πρωταθλήματος. Και αν θέλεις, φάνηκε ότι το γυαλί ράγισε ανάμεσα στους δύο, το χάσμα μεγάλος από τη στιγμή που δεν συναντήθηκαν και ποτέ σε αυτό το περιβόητο τελικό ραντεβού, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για να τα πούν από κοντά, να τα θέσουν, να τα βάλουν κάτω και να συζητήσουν διαζώσεις τι μελγενέστε με αυτή τη χρυσή προοπτική που του έδινε η Al-Ittihad. Σίγουρα ο καθένας έχει την άποψή του για τον Πρίγιοβιτς και για το αν έπρεπε, δεν έπρεπε, αν έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα, να αποδεχθεί χωρίς δεύτερη σκέψη τα χρήματα, αλλά αν θέλετε προσωπική άποψη, ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που δαπάνησε κάποια χρήματα για σένα, αρκετά θα πω εγώ. Συμφωνούμε. Μία ομάδα η οποία σου έδωσε την ευκαιρία να εκτοξεύσεις την καριέρα σου σε νούμερα και στατιστική, να μπει στην κορυφαία πεντάδα του 2018. Σε καμία περίπτωση, για να το ξεκαθαρίσω, δεν λέω πως του χαρίστηκε κάτι του Πρίγιοβιτς, έτσι. Και με το παραπάνω, ο άνθρωπος τα χρήματα τα οποία έπαιρνε τα δικαιολογούσε απολύτως στο γήπεδο. Αλλά είναι αυτό το ευχαριστώ στον άνθρωπο που πέρσι τον Φεβρουάριο, εκεί που έμοιαζε να αποχαιρετά και να οδεύει προς την Κίνα, γιατί και πάλι τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, του είπε και του ξεκαθάρισε πως τον θέλει, το έδειξε στην πράξη με τα χρήματα που έβγαλε από τα ταμεία του ο ΠΑΟΚ προκειμένου να τον κρατήσει και γενικότερα μέχρι πρότινος ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς όπου στεκόταν έλεγε για το πόσο χαρούμενος είναι στον ΠΑΟΚ, για το ότι έκανε την καλύτερη επιλογή στην καριέρα του και το ότι είναι διψασμένος για τίτλους και τρόπαια, ότι θέλει να συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου και ότι θα έφευγε από τον ΠΑΟΚ μόνο σε περίπτωση μιας ομάδας έτσι μεγάλης και ενός πρωταθλήματος προηγμένου. Φαίνεται όμως ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε έκανε την επιλογή του, θα φανεί αν ήταν σωστή ή λάθος, οκ. Κρίνεται για αυτήν. Αυτό το ξέρει ο ίδιος και νομίζω ότι δεν πέφτει σε κανέναν μας ο λόγος για το τι θα γίνει. Και προφανώς και η απόφαση Ελένη δεν ήταν εύκολη και για αυτόν. Έτσι. Όχι, δεν ήταν εύκολο για αυτόν και δεν ήταν εύκολο και για την οικογένειά του. Ήταν ένα ζευγάρι μαζί με την κόρη τους βεβαίως που ένιωσε καλά εδώ, που περνούσε καλά εδώ. Ούτως ή άλλως το σπίτι τους ήταν 2 ώρες από εδώ και η αλήθεια είναι ότι 2 ώρες το λέω χαριτολογώντας, αλλά ο Πρίγιοβιτς πολλές φορές στην διακοπή του πρωταθλήματος και σε μέρες που η ομάδα είχε ρεπό επέλεγε να φύγει οδικός για το σπίτι του και για τη γενέτειρά του. Οπότε θέλω να σου πω ότι ήταν για εκείνον όλα βολικά. Κούμπωσε πάρα πολύ καλά στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ κούμπωσε πάρα πολύ καλά σε εκείνον. Αλλά αν θέλεις ένα ευχαριστώ ή μία αναφορά στην οικογένεια Σαββίδη
που έπαιξε καταλυτικό ρόλο, θα πω εγώ, στη ζωή και στην καριέρα του Πρίγκεβιτς τα τελευταία δύο χρόνια, όφιλε να την πει. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα και ο ίδιος ξέρει γιατί επέλεξε να μην αναφερθεί στον Ιβάν Σαββίδη και να ευχαριστήσει τους πάντες εκτός από εκείνον. Οκ. Okay. Λοιπόν, Πρίγκεβιτς από σήμερα για τυπικά παρελθόν, θα ασχολούμαστε μαζί του μόνο άμα βάλει, ξέρω εγώ, πολλά γκολ και έχουμε έτσι εικόνα. Για να μετράμε τα λεφτά που μπαίνουν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι. Πάμε στην επόμενη μέρα για να δούμε τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Τα οποία λείπουν από εμάς. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο μετά την ανακοίνωση της επίσημης μετακίνησης, της επίσημης μεταγραφής του Πρίγκεβιτς στην Αλ-Ιτιχάντ, έγινε γνωστό πως ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Μάριο Μπράνκο, βρίσκεται εκτός Ελλάδας, βρίσκεται στο εξωτερικό προκειμένου να ολοκληρώσει τις επαφές που αφορούν τον αντικαταστάτη του Πρίγκεβιτς, προκειμένου να κλείσει διαζώσεις το θέμα στην κάλυψη του ΦΟΡ, το οποίο βεβαίως βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του δικεφάλου στην παρούσα φάση μετά τις εξελίξεις με τον Σέρβο. Εκείνο το οποίο δεν ήταν γνωστό ήταν για το πού βρίσκεται ο Μάριο Μπράνκο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι στο Λονδίνο και βεβαίως νομίζω ότι οι άπαντες μπορούν να αντιληφθούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ή αν θέλετε το συγκεκριμένο ταξίδι και η παρουσία του στην πρωτεύουσα της Αγγλίας έχει να κάνει με τον Λέο Μπονατίνη, τον 24χρονο Βραζιλιάνο της Wolves, για τον οποίο οι Άγγλοι είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν είτε με τη μορφή δανεισμού είτε ακόμη και ως αγορά. Ο Λέο Μπονατίνη είναι και αυτός ένα από τα ονόματα που φιγουράρουν, παίζουν δυνατά για την κάλυψη, για την αντικατάσταση του Πρίγκεβιτς. Βεβαίως υπάρχει πάντα και το όνομα του Μπέργκ, έτσι, του Μάρκους Μπέργκ, αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται προς το προβάδισμα έχει ο 24χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος διαθέτει ιταλικό διαβατήριο για όσα αναρωτιούνται πώς θα λυθεί αυτό το θέμα με τους ξένους και με τους κοινοτικούς που έχει ο ΠΑΟΚ, οπότε δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Υπάρχει ιταλικό διαβατήριο από τον Λέο Μπονατίνη. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί αν οι συγκεκριμένες επαφές, οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις του αθλητικού διευθυντή θα καρποφορήσουν και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει εν τέλει το προβάδισμα στην κούρσα των υποψηφίων. Υπάρχει και ένα όνομα από την Πολωνία, έτσι, του Νίκολιτς. Το αναφέρουν τουλάχιστον οι Πολωνοί ότι προορίζεται για αντικαταστάτης του Πρίγκεβιτς. Υπάρχουν διάφορα σενάρια από την Πολωνία. Ο Νίκολιτς, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Πρίγκεβιτς, δεδομένου πως οι δυο τους συνυπήρξαν στην Λέγκια και πλέον έχει περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αγωνίζεται σε ομάδα της Αμερικής. Κρατήσουμε αυτό που λένε οι Πολωνοί. Θα δούμε αν μπορεί να έχει κάποια βάση. Αλλά επειδή από την Πολωνία βγήκε το θέμα με τον Πρίγκεβιτς. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Είναι λογικό. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν στον ΠΑΟΚ ότι η κατάσταση δύσκολα θα ανατραπεί με τον Πρίγκεβιτς και ότι ο παίκτης είναι ήδη αλλού, έχει ήδη πάρει την απόφασή του για την Αλ-Ιτιχάντ, είναι λογικό και επόμενο να έκαναν την προεργασία για την επόμενη μέρα, να ξεψάχνησαν έτσι τον επόμενο στόχο τους και να έκαναν διάφορες επαφές με υποψήφιες που θα μπορούσαν, που έβλεπαν μάλλον, ότι μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο κενό. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί και από τις επαφές και από τις διαπραγματεύσεις και από το τι ζητάει, τι ζητούν οι άλλες ομάδες, ποιες περιπτώσεις μπορούν να προχωρήσουν και ποια θα είναι η επικρατέστερη. Έτσι. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα που μιλάμε είναι ότι ο Λέο Μπονατίνη έχει το προβάδισμα. Okay. Ελένη, επειδή και ένα παιχνίδι την Κυριακή το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Η ομάδα πιστεύεις... Σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Ναι, δεν είναι να πεις Δευτέρα. Κοίταξε, θα πεις στην επικαιρότητά μας για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τώρα την Κυριακή. Ναι. Όχι. Είναι πολύ λάθος προσέγγιση. Βεβαίως και υπάρχει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό. Και πολύ δύσκολο, έτσι. Πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι πάντα στην Τρίπολη ήταν δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι για τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα, όχι κακό φεγγάρι αγωνιστικά, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν άρεσε στην Πάτρα. Σίγουρα έπαιζε με αρκετές αλλαγές. Σίγουρα προερχόταν από την διακοπή του πρωταθλήματος και από τις ημέρες των γιορτών. Γιορτών. Σίγουρα δεν είχε την κατάλληλη προσέγγιση στο παιχνίδι του, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερος. Πάει για την νίκη.
Γιατί σε περίπτωση κακού αποτελέσματος ή γκέλας, καταλαβαίνει κανείς ότι μεγαλώνει η εσωστρέφεια όσο υπάρχουν ειδικά και ανοιχτά θέματα μέσα στην ομάδα, όπως είναι αυτό του φόρου, όπως είναι των ανανεώσεων και πάει λέγοντας. Άρα η νίκη είναι μονόδρομος, γιατί πέρα από βαθμολογικούς λόγους νομίζω ότι θα επιφέρει και μια ηρεμία που είναι απαραίτητη στην παρούσα φάση στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε να πούμε και για τον Λευτέρη Λίρατζη, έτσι. Γιατί να πούμε και για αυτό το παιδί, ναι, βέβαια. Σωστά. Δεν είχαμε μόνο αποχωρήσεις, έτσι είχαμε και την ανανέωση του συμβολαίου του Λευτέρη Λίρατζη μέχρι και το 2022. Το είχαμε αναφέρει και πριν τις γιορτές. Υπήρχε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή να ανανεώσει, να μείνει. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να επενδύσει σε ένα δικό του παιδί. Υπήρχε προφορική συμφωνία, έμελαν οι τελευταίες λεπτομέρειες να κλειδώσουν τον deal, κάτι το οποίο έγινε, βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της Τούμπας, ανέβασε μάλιστα και σχετική φωτογραφία ο Γιώργος Σαββίδης και λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση αναφέροντας ότι ο Λίραντης θα μείνει μέχρι και το 2022 στην Τούμπα. Είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου, γνωρίζει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να επενδύσει στο δικό του παιδί. Μακάρι το παιδί αυτό να βρει το χώρο και το χρόνο και να παίξει στον ΠΑΟΚ και να μην βρεθεί έτσι, σε άλλες ομάδες. Έκανε ντεμπούτο φέτος στο μάτι με τον Αίτη το Σπάτων, έτσι. Ναι, okay. Μακάρι λοιπόν, επειδή φαίνεται να έχει τα στοιχεία ο συγκεκριμένος και άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω, ο ΠΑΟΚ να έχει ξεκάθαρη στρατηγική για όλα αυτά τα παιδιά που είναι να μείνουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μπορεί και να βρει στην πορεία μια στρατηγική για αυτά. Κοίταξε, αν έχει ή δεν έχει, νομίζω ότι θα φανεί στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ επενδύει στις ακαδημίες του. Ο ΠΑΟΚ ρίχνει χρήματα στις ακαδημίες του. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο να ανεβάσει έτσι πολύ το επίπεδο στις κατηγορίες και στα φυτώρια του, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και μία σύνδεση, αν θέλεις, ένα ομαλό μεταβατικό στάδιο αυτών των παιδιών που ναι μεν έχουν ταλέντο, ναι μεν έχουν δουλευτεί πάρα πολύ καλά και έχουν πάρει έτσι όλα τα απαραίτητα φόντα τα οποία τους δίνουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και το μετά, έτσι, τι γίνεται όταν ξεπερνούν, όταν αφήνουν πίσω τους αυτές τις ακαδημίες, αν είναι έτοιμοι, αν μπορούν να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν από τη μεγάλη ομάδα. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Σου ευχόμαστε να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση ή δεν ξεμπέρδεψε ακόμα? Όχι, όχι. Να μου ευχηθείς καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση, λοιπόν. Καλή ξεκούραση. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σου, Ελένη μου. Καλό βράδυ, λοιπόν. Αυτά από την... Γεια σου, Νίκο μου. Δεν σε ακούσαμε πάρα πολύ σήμερα. Από κοντά, Ελένη μου, από κοντά. Περίμενα ότι θα ξεσαλώσουμε τα κίτρινο μαύρα, εσύ που λέει. Καλά, εντάξει, είπαμε, φόρεσα κίτρινο μαύρα. Κρατάει ένα επίπεδο συγκεκριμένο, εντάξει. Δεν είναι. Η ομάδα φοράει κίτρινο μαύρα, έχει σήμα τον τίγρη και νομίζω ότι το Ιτιχάντ στα ελληνικά σημαίνει ένωση. Καλά είναι. Καλό βράδυ. Όλα καλά. Απλά αυτή δίνει λεφτά. Ποιος είπαν μας τρολάρει. Καλό βράδυ να σου δώσει. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, απλά βάζουν το χέρι στην τσέπη. Το Ιτιχάντ ίσον ένωση. Δεν είμαι 100% σίγουρος, κάπου το πήρε το μάτι μου σήμερα στο ίντερνετ. Ότι σημαίνει ένωση. Μάλιστα. Πάμε το λέω στον Google Translator, θέλω να το δούμε όντως. Ωραία, Νίκο. Εντάξει, Νίκο Παπαδόπουλο, οκ, εντάξει. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Αλήθεια. Στη στοίχημαν καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε τέννη, σε ό,τι άθλημα μπορείτε να φανταστείτε. Το καζίνο του στοίχημαν φυσικά πολύ ενισχυμένο τον τελευταίο καιρό. Από τον υπολογιστή, από τάλπα, από το κινητό σας, από όπου και αν βρίσκεστε. 24 ώρες 24ωρο, η στοίχημαν.gr είναι δίπλα σας. Real Madrid Ολυμπιακός 57-48, 8-36 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πολύ ψηλό σκορ. Ναι. Σημαίνει ένωση, ε. Ναι, Union. Έχει στοίχημαν εκεί πέρα ανοιχτό κάτι. Στοίχημα ανοιχτό κάτι, νομίζω παίζει η Μπαρσελόνα σήμερα. Η Λαμία ανοίξει το Παναθηναϊκό 1-0. 1-0, ναι, έρχεται με καλή ψυχολογία στο κλειάδι τη Βικελίδη. Το 1-0 ήταν κολακευτικό για τον Παναθηναϊκό που είχε ευκαιρίες στο τέλος. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 2-0 στο 31. Μπέτις Σοσιεδάδ 0-0 στο 73 για το Κόπα ντελ Ρέι. 0-0, ναι. Στην Πριμιέρα Λέγκα στην Πορτογαλία 44. Πορτεμονίαν στην Μπράγκα 1-0. Και στην Τζαμάικα έχουμε ημίχρονο. Αν είσαι σπίτι. Ναι, Mount Pleasant Waterhouse 1-0 ημίχρονο με 10 παίζει Waterhouse. Φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στους 6 με ένα πεταχτάρι του Πρίντεζη. Αλλά πάλι η Ρεάλ ξεφεύγει. Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Είναι καλό το match.
Θα σας ενημερώνουμε φυσικά. Μπαλαντέρ ακούτε στο Λίμπερο 107 και 4. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι, με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο για πρώτη φορά μαζί αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πρέπει να το αλλάξουμε στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Να το κάνουμε μπαλαντέρ είτε με τον Νίκο Παπαδόπουλο είτε με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Λες, ε. Πού τελειώνει, φίλε, τον Μπάσιμ Λίτσα. Μιλάμε μου λίγο γι' αυτό. Τετάρτη βράδυ, φίλε, Ναντέρ ΠΑΟΚ. Τελευταία αγωνιστική. Όχι, ρε. Πόσοι έχει ακόμα. Άλλες 4 σίγουρα. Άλλες 4 σίγουρα. Να σε πω, να ξέρω. Και βάλε επίσης στο σχεδιασμό σου ότι μέσα Φεβρουαρίου θα είμαστε στην όμορφη Χαλκίδα. Τετάρτη είναι γίνος ημιτελικός κυπέλλου. Αχα. Ναι. Να ξέρεις, 5, 6, 7, Φλεβάρι, 3, Τετάρτη, Πέμπτη. Τι ρε φίλε, τι έχουμε τότε. Off. Γιατί, τι γίνεται τότε. Ε? Τι, παίζεις κυπέλλο. Θα πούσε. Δεν το βλάκατε. Για πες. Θα απουσιάζω. Θα με φωνά. Πού θα είσαι, φίλε. Πού θα είσαι, φίλε. Θα είμαι κάπου, αλλά θα είμαι αλλού. Καλό αυτό. Θα είμαι κάπου, αλλά θα είμαι αλλού. Θα είμαι κάπου, αλλά θα είμαι αλλού. Πολύ ωραία. Ναι. Κοίταξε. Αν πας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Όντως θα είναι τελικό. Κάπου για τριήμερο. Ναι. Δεν θα λείπω. Για αναψυχή. Όχι, δεν θα αναψυχή. Είναι και δεν είναι. Τι είναι και δεν βασικά είναι. Βασικά είναι αναψυχή. Ναι. Αλλά. Τι είναι αναψυχή, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, ρε φίλε. Το παρουσιάζουμε κάπως αλλιώς. Θα πας στην Κύπρο. Ε. Θα πας στην Κύπρο. Πού πήγε ο Χρήστος να σου πει λίγο καιρό. Α, τότε είναι το τέτοιο. Ναι. Ωραία. Τώρα πάει η second unit. Second unit. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ρε φίλε. Ωραία. Τρεις μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Εντάξει, οκ. Ωραία, καλά να περάσετε, παιδιά. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε. Λογίζεται ως άδεια αυτό, να ξέρεις, από τη διεύθυνση, οπότε θα πρέπει να. Ως άδεια, ε! Ναι, οπότε θα πρέπει να πάρω κι εγώ μια τέτοια. Να πάει, αδελφέ μου, εγώ μαζί σου, τι. Ειδικά μέσα στο Φεβρουάριο που έχω. Που έχω να σηκώσω ένα κύπελο. Αλετριαστικός τουλάχιστον. Και. Πώς το λένε. Και μετά έχω κάτι. Παράθυρα, έχει All-Star Game και κάτι τέτοια διακοπή. Εκεί θα χαθώ. Από κοντά σου θα χαθώ. Σουκού. Ναι, το ξέρω. Okay. Το πήγαινε φέτος στην New Orleans. New Orleans, πού γίνεται. Πού ρε. Πού γίνεται το All-Star Game φέτος. Στο Αλεξάνδριο. Α, το δικό μας λες, όχι το άλλο. Ναι ρε φίλε, είχαμε και εμείς να πάμε ένα ωραίο τριήμερο και πήγε ο πρόεδρος Σάκη και το έφερε στην Μπασκετομάνα. Άσε μα, Μπασκετομάνα. Μπασκετομάνα. Πέρα που κλαίνε κάποτε τα μαγαζιά, ναι. Είναι γνωστά αυτά. Ένας, λοιπόν, άσε τώρα αυτά. Έχει μπαν και ο άλλος. Πες τώρα τι παίχτη παίρνει ο Άρης. Λοιπόν, μεταγραφή θέλατε. Μεταγραφή ήρθε. Ο Μίχαηλ Κορχούτ. Ναι. Μίχαλη. Κοίτα, άλλοι το λένε Μίχαλη, άλλοι το λένε Μιχάλη. Εγώ νομίζω Μιχάλη τώρα ελληνικά. Εγώ νομίζω ότι είναι Μίχαλη Κορχούτ. Λοιπόν, ο 30χρονος Ούγγρος αριστερός μπακ, ένας μαγιάρος. Μαγιάρος, ναι. Για τον Άρη. Λοιπόν, αυτά σε εφημερίδες, στις καλές εποχές θα παίζανε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι η πρώτη μεταγραφή του Άρη. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ από σήμερα το μεσημέρι που αναφέρει ότι ο Άρης συμφώνησε σε όλα με τον παίχτη, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιό του με τη Χαπέλ Μπερσεβά, στην οποία αγωνιζόταν το καλοκαίρι του 2016 και ίσως και αύριο να είναι στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Άρης, ο οποίος καθάρισε βασικά με μία από τις τέσσερις βασικές κινήσεις που ήθελε να κάνει με στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και πλέον πάει για τον δεξί μπακ, τον στόπερ και τον επιτελικό μέσο. Από χθες το βράδυ αργά είναι γνωστό πλέον, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι ο επιτελικός μέσος που θέλει ο Άρης είναι ο Μάρτιν Τόνσο, ο παίχτης του Αστέρα Τρίπολης. Καλός παίχτης. Καλός ποδοσφαιριστής, αρέσει πολύ στο. Αυτός είναι ο Παπαδόπουλε, είναι αυτός που είχε φέρει ο Ατρόμητος. Ναι, αυτός, αυτός είναι. Έχει κάνει μια ζώνη στο Ατρόμητο. Πολύ καλός παίκτης. Και την περσινή την έκανε στον Αστέρα Τρίπολης και ξεκίνησε και την φοινή φυσικά. Τους Αρκάδες. Τον θέλει ο Άρης. Θεωρούν στην ομάδα ότι θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας του Άρη μεσοπιθετικά σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι ένας παίκτης που δημιουργεί, ένας παίκτης που σκοράρει. Δεν είναι παίκτης που κάνει διαφορά, αλλά είναι σίγουρα ένας είναι καλό εργαλείο. Είναι καλό εργαλείο. Και χρήσιμος παίκτης ο Τόνσο. Είναι και ένας ξένος ο οποίος γνωρίζει από Ελλάδα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ένας Λατίνος που γνωρίζει από Ελλάδα. Mm-hmm. Τον ξέρει και ο Παντελίδης φυσικά από την συνύπαρξή του πέρυσι στον Αστέρα Τρίπολης. Έδωσε εξ αρχής το OK.
για την απόκτησή του. Υπάρχει αυτό το buyout που έχει ο ποδοσφαιριστής. Δεν ξεπερνάει τις 70.000 ευρώ και πιο χαμηλά είναι κιόλας. Το οποίο μπορεί να το καλύψει είτε αυτός είτε κάποια άλλη ομάδα και να τον αποκτήσει. Και αυτός είναι και ο προσανατολισμός του Άρη αυτή τη στιγμή. Με τον παίχτη έχει συμφωνήσει? Με τον παίχτη υπάρχει επαφή. Αυτή τη στιγμή. Ο παίχτης είναι θετικός. Αυτό. Είναι θετικός στον Αρθή, στον Άρη. Και δεν αποκλείω και αύριο να έχουμε και εξελίξει την υπόθεση του Τόνσο. Ο οποίος... Οπότε, Νίκο, ναι. Εφόσον ο Μιχάλης ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε, είναι όμως η ενημέρωση που πάει. Okay. Και αν με τον Τόνσο Pass 2. Τελειώσει Pass καλά 2. Η υπόθεση. Pass 2. Pass 2 και δεν είναι ότι πας με 2. Πας με 2 οι οποίοι μπαίνουν και παίζουν, έτσι. Μπαίνουν και παίζουν κατευθείαν. Σύν ότι δεν αποκλείεται μέχρι το Σάββατο να τελειώσει και το Αλφόνσο. Άρα ο Άρης πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να. Αυτός μπαίνει και παίζει άμεσα ή θέλει λίγο χρόνο. Αυτός θέλει λίγο χρόνο. Μπαίνει και αυτός. Κοίτα, ο Άρης εξαρχίζει από ότι θέλω παίξει που έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Ο Ούγκρος που έρχεται τώρα, όλο ξανά το επιθετό του, ο Κορχούτ. Λοιπόν, έχει 10 συμμετοχές μέχρι στιγμής στο Ισραήλ. Ναι. Έχει και 2 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας τον περασμένο Νοέμβριο. Έχει παιχνίδια στα πόδια του. Και κάπου είδε ότι έπαιξε τέτοιο, με τέλη Δεκεμβρίου. Έπαιξε, ναι. Το ίδιο ισχύει και με τον Αλφόνς. Ανακοίνωσαν έτσι αλλιώς στη Διζόν τον προπονητή. Λοιπόν, του Κουμπαρέ. Τον Αντουάν Κουμπαρέ. Αναμενόμενο ήταν κιόλας. Και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι από την Διζόν έχουν πει στον Άρη, δεν υπάρχει θέμα παιδιά, θα έρθει που παίξει κανονικά σε εσάς, δανεικός μέχρι το καλοκαίρι. Και έτσι επιβεβαιώνεται και αυτό το οποίο λέγαμε. Την Τρίτη, ότι μέχρι την Κυριακή είναι πιθανό να έχουμε 2 με 3 αφήξεις. Για εκεί πάμε αυτή τη στιγμή, αν τελειώσει και του Τόνσο τελικά και αν πάνε όλα καλά μέσα στις επόμενες 48 ώρες και ολοκληρωθεί και το θέμα με τον Μικαέλ Αλφόνς. Και θα μένει μετά ο Στόπερ. Ο Άρης έχει εντοπίσει παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση, αγωνίζει στο εξωτερικό, υπάρχει επαφή, εξετάζονται βέβαια και εναλλακτικές, όπως εναλλακτικές εξετάζονται και του Αλφόνς, για να έχει και λίγο καλυμμένα τα ανώδα σου, άμα στραβώσει κάτι να πας σε κάποια άλλη επιλογή. Αλλά φαίνεται ότι ο Άρης, όχι στο μάτς με τη Λαμία φυσικά, αλλά στο μάτς με τη Λάρισα θα πάει με τις 4 βασικές του επιλογές. Με τις 4 προτεραιότητες που είχε θέσει για το Γενάρη. Τα μπακ δηλαδή, τον στόπερ και τον επιτελικό μέσο. Εξτρέμι δεν θα πάρει τελικά. Γιατί πλέον αν πάρεις δεκάρι που θα πάρεις, απελευθερώνεις και λίγο τον Τιγκινί. Και θα δούμε αν μέχρι τα τέλη του μήνα γίνει μια εξτρά κίνηση που υπάρχει σαν σκέψη στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη και έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή και τα χαφ. Η απόκτηση δηλαδή ενός παίχτη εκεί. Επειδή έχει αδειάσει κάπως ο άξονας και είναι εμφανές αυτό και ενώπιον στο αγώνα με τη Λαμία που έχει τα θεματάκια σου, είναι η αλήθεια. Και για να πάμε και σε αυτό το παιχνίδι, αύριο περιμένουμε τα νεότερα όσον αφορά τον Μανώλη το Σιώπη. Ο οποίος ήταν στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες, θα γίνει μια επανεκτίμηση κατάστασής του για να φανεί αν τελικά μπορεί να προλάβει το μάτς της Δευτέρας ή αν ο Παντελίδης θα αναγκαστεί να στραφεί στην λύση του Ιντζόγλου. Χθες πάντως στην προπόνηση. Γιατί από το πολύ βάθος του ρόστερ Ιντζόγλου. Ναι, από το πολύ βάθος και τους παίχτες που είχαν ενημερωθεί την εβδομάδα. Χθες ο Παντελίδης, γιατί σήμερα δεν έκανε τακτική. Έδειξε ότι αυτόν έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει μαζί με το Ματίγια στο χώρο του κέντρου. Δεν υπάρχει και άλλη επιλογή κιόλας. Και λογικά να το δούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει, να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει για παράδειγμα ο Μαρτίνες, γιατί αν ο Μαρτίνες με το Ματίγια θα πρέπει να μπω εγώ με το Μοσχοβίτη για να μαρκάρουμε στον άξονα. Δεν γίνεται αυτό. Άρα η επιλογή του Ιντζόγλου έχει μια λογική. Είναι η αλήθεια. Καλή η Λαμία, φίλε. Είναι καλή. Είναι τώρα εντάξει, Άρης Λαμία, χαλάω. Πιστεύω ότι Άρης είτε εύκολα είτε δύσκολα θα πάρει το μάτς. Απλά. εγώ τη Λαμία την είδα με τον Πάο και σήμερα που έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ βελτιωμένη. Την έχει μαζέψει ο Χάβος σημαντικά. Όχι, και παίζει και μια χαρά κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι. Ξέρεις, καμιά ομάδα που κάθεται πίσω και περιμένει και όλα αυτά. Κανονικά παίζει. Έχει μια αλφα ποιότητα. Εντάξει. Και για το δικό της επίπεδο είναι μια χαρά δηλαδή. Και ένα καλό φόρ για τα δικά της δεδομένα τον Τόμας. Από την ΑΕΚ Λάρνακας. Παίξει που είχε ακουστεί για τον Άρη το περασμένο καλοκαίρι. Τον είχε στην αποστολή, δεν νομίζω να τον έβαλε ο Χάβος. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο το μαζί τον Άρη τη Δευτέρα. Μην μπερδεύονται πολύ. Εγώ τώρα θα το λέω και θα το ξαναλέω κι ας μη σας αρέσει. Δεν έχει καμία σχέση με τη Λαμία που κέρδισε ο Άρης στην αρχή σεζόν. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Όπως και ο Άρης δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη τη αρχή σεζόν. Έτσι. Ναι. Για να μην κρυμμαστεί το δάχτυλό μας. Θέλει προσοχή το μάτς. Πρώτα από την ομάδα. Εντάξει.
Λοιπόν, να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, δεν θα είναι περίπατος. Και αν να χαιρόμαστε επειδή ξεκινάς με τη Λαμία στο συνέδρα σου το 19, σίγουρα είναι καλύτερο από το να ξεκινάς τα πηγάδια με την Ξάνθη. Αλλά θέλει προσοχή και πάλι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχεις και νέο πρόβλημα από σήμερα. Και αυτό ακούει το όνομα του Χάμζα Γιουνές, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλή στη ΓΑΜΠ από την προπόνηση. Και μέχρι το Σάββατο θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του συγκεκριμένου. Στην αποστολή νομίζω ότι θα είναι. Τώρα για το κατά πόσο μπορεί να λογίσει ως βασικός, δεν ξέρω. Εκεί είναι το θέμα και αυτό περιμένει να δει ο Παντελίδης με τον Τινίσιο. Αλλιώς αν δεν είναι 100% έτοιμος για δεκάδα, θα πας σε μια λύση με Μαρτίνες στο 10 και τον Τιγκινί στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι αλλιώς ο Γάλλος μπορεί να την κάνει τη δουλειά εκεί πέρα. Το έχει δείξει στα τελευταία παιχνίδια και είναι και ο μοναδικός διασωθέντας για τον Άρη. Μοναδικός διασωθής, Νίκο. Διασωθής, έχεις δίκιο, ναι. Συνάδελφε. Απλά λίγο το κεφάλι μου σήμερα, όπως είναι, δεν λειτουργεί πάρα πολύ. Ζήσε κάποια παράνοια και εσύ. Δεν γίνεται. Είσαι ένας άλλος. Δεν έχει έναν τεπών αυτό το ραδιόφωνο. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Έχω όμως τσαν. Όχι. Έχεις. Είναι ο μοναδικός διασωθής, λοιπόν. Ο Γάλλος από τα ναυάγια με Εργοτέλη, με Πανετολικό. Είναι αυτός που έχει καταφέρει να δείξει κάτι σε σχέση με τους υπόλοιπους που ήταν ναυάγια από μόνοι τους. Μάλιστα. Κάπως έτσι έχουν τα γράμματα. Οπότε, Σούμα, συμφωνία με τον Ούγκρο. Κορχούτ. Τελειώνει όπως όλα δείχνουν η υπόθεση του Τόνσο. Και είναι, προχωράει είναι, και πιθανό, για τον, είναι πιθανό. Ο Αλφόνς είναι Γάλλος. Ναι. Ωραία. Και προχωράει και με τον Γάλλο αριστερό. Είναι, γιατί σε αυτή τη φάση που είμαι. Δεν θυμάμαι το όνομά μου. Οπότε, Νίκο Παπαδόπουλε, τα βασικά κενά του Άρη φαίνεται να καλύπτονται άμεσα. Βέβαια, όσο δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και να αφήνουν παίχτες να ξεκινήσουν προπονήσεις, δεν μπορείς να είσαι ποτέ 100% σίγουρος. Απλά φαίνεται τέλος πάντων ότι οι υποθέσεις αυτές ολοκληρώνονται και νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα και οι παίχτες θα είναι εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Μέχρι την Κυριακή, αν όχι όλοι περισσότεροι, νομίζω ότι θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τον Ιανουάριο. Το να πάρεις παίχτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι και άμεσα να μπουν να παίξουν. Δεν είναι ότι ο Άρης κάνει πολύ αργά τις κινήσεις του, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά η καθυστέρηση την οποία έχουμε αναφέρει και εμείς έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρξε και ένα διάστημα διακοπής 20 ημερών. Όπου ο Άρης. Μια ραστόνη θα τη χαρακτήριζα, Νίκο. Μια ερωταστική ραστόνη, όπως λέει ο συνάδελφος, ρε παιδί μου. Ότι υπήρχαν επαφές, υπήρχαν, εντάξει. Και ότι ο Άρης ψαχνότανε. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο για τον Παντελίδη να έχει ήδη ένα-δύο παίξει στη διάθεσή του. Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, μπορεί να ακούγεται κλεισέ, είναι αλήθεια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάλλιο αργά παρά αργότερα. Και ο Άρης είχε μπει στο μεταγραφικό παζάρι εξ αρχής με δεδομένο ότι θα πάει να παλέψει τις πρώτες του επιλογές. Και όχι να πάει σε εναλλακτικές κατευθείαν. Γι' αυτό ίσως και να άργησε σε μία-δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, τα κρατάμε όλα αυτά. Είπαμε ότι. Ο κύριος παίζει Δευτέρα, πες με τη Λαμία. Δευτέρα, 7 η ώρα. Με διαιτητή τον κύριο Μανούχο. Μανούχο! Ο Νένος Αργολίδας. Αυτό που είχε δώσει εκείνο το εκπληκτικό πέναλ στο Ξάνθη Παζιάνναρ. Έχει φτιάξει ξανά Super League φέτος. Τον είχε ο Άρης τέταρτο στο μάτι με τον Πανετολικό. Ρε το Μανούχο. Μανούχο, ναι. Μάλιστα. Και δύο βοηθού. Από την Αργολίδα, είπε. Την Αργολίδα και δύο σημάκια από την Αργαδία. Ωραία πορτοκάλια βγάζει η Αργολίδα. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Αυτός ο Ταβάρες, τι παιχτάει. Δεν είναι ο Ταβάρες, φίλε. Αυτός είναι ο Ράντολφ. Ο Ράντολφ είναι. Μοιάζουν. Ναι. Όλοι είναι. Εντάξει, το παλεύει, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός. Ναι. Να μην ξεφύγει, ρε, να μην ξεφύγει, αλλά η διαφορά είναι εκεί στους 7, 8, 9, 10 κάθετες και λίγο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Είδα πριν ένα στατιστικό καταπληκτικό. Η Ρεάλ έχει 20 assist και 3 λάθη και ο Ολυμπιακός έχει 17 assist και 3 λάθη. Στο παιχνίδι που γίνεται στη Μαδρίτη. Η χαρά του μπάσκετ. Ναι, ρε φίλε. Και ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον Μιλουτίνοφ και με Μπογρίνιο να κάνει παπάδες. Του Μπογρίνιο αναστήθηκε. Η τεράστια μορφή. Αναστήθηκε. Αυτή η τεράστια μορφή. Τον έπιασε ο Κότζ Μπλατ. Γιώργο Μπόγκρι. Τον είχε ο Μπλατ στον Άρη. Μπορεί. Μπορεί να ήταν εκείνη τη χρονιά. Παίζει να τον είχε κιόλα, ναι. Μπορεί και να μην ήταν, δεν είμαι σίγουρο, αλλά είναι πιθανό να τον είχε στον Άρη. Ο Μπλατ. Τον Μπογρίνιο που τρώει κράξιμο γιατί είναι λίγο. Είναι το πιο εκδηλωτικό θεατρικό στον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά τι να κάνω, παιδί είναι γάβρο τα παιδιά, οκ. Δεν το κρύβει. Είναι ερυθρόλευκο. Μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Δηλαδή, για μένα είναι κορυφαία λατρεία. Από τις κορυφαίες λατρείες που κυκλοφορούν στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή, αν το έλεγε στο Μοσχοβίτη, διάλεξε να παίξει τον Basket League, να έρθει στον Μπακ, θα έλεγε αυτόν. Παλιά τον μισούσα λόγω Έλλης, το παραδέχομαι. Τον μισούσα. Δηλαδή, επειδή δεν ήθελα να το βλέπω μπροστά μου. Ναι. Ζήλευε ο Νίκος. Δηλαδή, μπήκε παράγοντα τη ζήλια. Ναι, θεωρούσα άδικο
η ελικοκίνου να είναι με τον Γιώργο Μπόγρη. Όταν είχα την ευκαιρία να ζήσω λίγο κάποια πράγματα με τον Μπόγρη, κατάλαβα ότι. Γι' αυτό ήταν μαζί του. Ναι, γιατί είναι μια κολοσιαία μορφή και αγαπάει πάρα πολύ την πόλη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τη βρίσκει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Ο Γιώργος Μπόγρης. Έλα. Ναι. Καλά. Το παιδί, εντάξει, έχει λίγο μια αγάπη τον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη είναι όμως βοηθή και ποιο αθλητή δεν τη βρίσκει. Όχι όλοι, ρε φίλε. Περισσότεροι. Δηλαδή ο Μπόγρης, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αν έχει ρεπό. Εντάξει, θα και θα κάθε δύο μέρες μπορεί και να είναι Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε, αυτό θέλω να σου πω. Έχει παρέες. Έχει φίλους και παρέες εδώ πέρα. Κατάλαβε και τρόπο να περάσει καλά. στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κατάλαβε, να του πάλι καλά. Πεχτούρα. Πεχτούρα, Μπόγρα, ρε. Πώς πόντους έχει ρεσί, καμιά δεκαριά πρέπει να έχει. Δεν βγάλει το στατιστικό. Έχει καμιά δεκαριά σίγουρα. Εντάξει, τον έχει τάξει στους Πανούλους βέβαια, αλλά. 19 στου Ολυμπιακού 20 Ρεάλ. Δεν είναι τόσο μεγάλο αριθμό, γιατί έχουν πολύ γαλάθη και οι δύο. Και η Ρεάλ και ο. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Να, ένα λάθος. Που λέγαμε, δώσε διαφορετικό ρεαλίτη. Έλα ρε πριν τέζει. Και δώσε ένα φάδρο εκεί πέρα, τόση μάχη έκανε το παιδί. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όχι ακόμα, περίμενα. Όχι, έχεις δίκιο. Βιάστηκες. Ναι. Βιάστηκες. Δες λίγο τι γίνεται στο στοίχημα, φίλε μου, καλέ. Κάτσε να δω και μετά. 2-0 Λεβάνε την Μπαρσελόνα, μας είπες πριν. Πάμε μετά στο break. Που βαδιάζει τον κόσμο. Ναι, φίλε, εντάξει, τι έκανε. Και δίνει φάουλ τώρα ο Αλίτσι στο τρίποντο. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο, Λεβάνε την Μπαρσελόνα 2-0. Προτιμονένσε Μπράγκα 1-1 στο 55. Στην Τζαμάικα το. Πώς λέγονται αυτές. Το Mount Pleasant, το βουνό της ευχαρίστησης. Waterhouse 1-0 παραμένει στο 60 λεπτό. Για το Copa del Rey νωρίτερα είχαμε Athletic Bilbao Sevilla 1-3 και Betis Sociedad 0-0. Το δεύτερο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Γιώργος, στέλνετε ρεαλίτες τώρα από εκεί που είστε και τρώτε και πίνετε να πούμε φωτογραφίες. Μην ξηγέστε έτσι. Μην ξηγέστε έτσι. Λοιπόν, συνέχισε. Αυτά από το στοίχημα και τα μάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει πολλά. Αυτά είναι. Έχουμε φτάσει 11:27. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Στοίχημα, στοίχημα.gr. Έτσι, κορυφαία εφαρμογή. Το οποίο κατεβάζετε στο τάμπλετ και το κινητό σας. Πανεύκολα. Μπαίνετε, ποντάρετε, πάτε ταμείο και βγάζετε την χασούρα των εορτών. Γιατί οι γιορτές, λεφτά έρχονται, λεφτά φεύγουν. Έτσι. Αυτό ένα άγραφο νόμο. Φεύγουν. Έρχονται περισσότερο όμως. Εντάξει, αλλά πάλι φεύγουν. Λες, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να βάλω αυτά που θέλω στην άκρη, ας πούμε. Εντάξει, να έχεις και κάτι στην άκρη. Να έχεις και κάτι στην άκρη. Θα δω που λέει. Στην άκρη, φίλε, και να βάλεις. Τι λεφτά να βάλεις στην άκρη, 100 ευρώ. Και τι θα σωθείς με τα 100 ευρώ. Παραπάνω. Να έχεις στην άκρη καμιά 50 χιλιάρικα να πω. Okay, κάτι γίνεται. Ένα χιλιάρικο. Να έχεις άκρη. Καβάντζα. Καλά. Για ώρα ανάγκης. Και σώθηκες με το ένα χιλιάρικο. Τι? Σώθηκες με το ένα χιλιάρικο. Γιατί, ρε φίλε. Εσύ δεν λειτουργείς με αυτή τη λογική να έχω ένα ποσό στην άκρη. Ποτέ. Δεν είχα ποτέ ποσό στην άκρη. Ποτέ. Δεν έχω από το δηλαδή, περίμενε. Δεν έχω από το μηδέν στη ζωή μου ούτε ένα. Βγάζει ό,τι βγάζει, ρε παιδί μου, στο μήνα. Okay. Φεύγουν όλα. Φεύγουν όλα. Ναι, ναι. Τίποτα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Από επιλογή, από η ανάγκη. Η μοναδική αποταμίευση που έχω κάνει είναι όταν ήμουν πιτσιρίκος που μάζεψα λεφτά για να πάρω PlayStation. Αυτή ήταν η αποταμίευση που έχω κάνει. Από επιλογή ή λόγω συνθηκών γίνεται αυτό. Κυρίως λόγω συνθηκών. Αλλά και από επιλογή. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουμε, κατάλαβες. Ναι, είναι γι' αυτό. Είναι πολύ βασική παράμετρο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν στο τέλος του μήνα σου μείνουν 200 στην άκρη, θα τα φας. Λίγο να μου μείνουν 200 ευρώ στο τέλος του μήνα. Μπορεί να μου έχουν γίνει ποτέ. Ειλικρινά. Έτσι είναι. Ειλικρινά. Φιλέ, τα λεφτά και τα. Ναι. Πρέπει να αλλάζουν χέρια. Αυτό. Δεν, άμα τα κατάς σε μια γωνία, δεν ευγατίζουν. Φιλέ, ούτε γίνεται περισσότερα. Εντάξει, πρέπει να αλλάζουν χέρια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έτσι, φιλοσοφίες ζωής είναι αυτές. Εδώ που κάνουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός στη Μαδρίτη. Γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ με 94-78. Τελικό πριν από λίγο. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε Ανατολού Εφές Χίμκι 81-72. Φενέρ Ζαλγκίρις 78-61. Ο δάσκαλος κοντρά στο μαθητή, πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί, τι μπασκετικά έχει εδώ πέρα, φίλε. Βραζιλία, μπάσκετ, Βάσκο, Νταγκάμα. Τι λέει, φίλε. Μάλιστα. Ευρωλίγκα γυναικών. Μάλιστα. Eurocup γυναικών. Playoffs παίζουν εκεί. NCAA. Μάλιστα. Ξαβιέ Georgetown. Πότε είναι η... Α, March Madness. Ναι, το March. Σωστά. Είναι η March... Madness. Ο Γιαννάκης Αντετοκούμπο παραμένει δεύτερος σε ψήφους στο NBA για το All-Star. Τον είδα χθες. Είδα λίγο, με πήρε ύπνος μετά. Τον είδα. Έχει κάνει.
Αυτό το έκανε επίτηδες. Που την έστειλε στο κεφάλι του αλουνού. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι πλέον, ναι, γιατί ξέρεις τι. Έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από το Mamba Mentality, να ξέρεις, την διαβάζοντας το βιβλίο. Mamba Mentality. Του Κόμπε. Ναι. Εγώ πιστεύω το έκανε επίτηδες. Ότι ρε παιδί μου του πέταξε την μπάλα στα μούτρα, γιατί πλέον ο Γιάννης βλέπεις ότι από φέτος έχει αλλάξει. Δηλαδή, ναι, όχι, είναι δηλαδή. Και ορμάει. Χασέμπι, και... ναι. Ναι. Και όλα αυτά. Το παιδάκι από τα σεπόλια, ξεχάστε το. Ναι, μα δεν γίνεται ως παιδάκι από τα σεπόλια να γίνεις καλύτερος. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και επειδή το παιδάκι από τα σεπόλια το καλοκαίρι έκανε workouts με Mamba. Έτσι, εντάξει. Σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στο mentality, το σωστό. Το Mamba mentality. Και την έσκασε του άλλου. Και πιστεύω ότι την έσκασε στα μούτρα. Ναι, ναι. Ότι την έσκασε επίτηδες. Ναι. Εντάξει, το πιθανότερο να το έχει κάνει τέτοιο. Πάσα πήγε να κάνει προφανώς. Ναι, okay. Αλλά δεν του βγήκε. Αλλά εγώ έτσι λέω. Έχοντας διαβάσει λίγο Mamba αυτές τις μέρες και έχοντας. Τι έλεγε για το συγκεκριμένο αρκετά. Θέμα, δηλαδή, ο Mamba. Έβλεγε κάτι. Μάμα δεν λέει για το Γιάννη κάτι. Α. Ο Mamba γενικά έλεγε. Για το Γιάννη, για. Ναι, τι λέει, δηλαδή, από ποιο σημείο του βιβλίου. Ο Mamba λέει κάνει παιδί μου εξηγεί. Ναι, ότι. Μέσα από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι καταπληκτικό σε όποιο καταφέρει να το βρει, ακόμα και στα αγγλικά όπως το βρήκα εγώ. Στο βιβλίο και στο εξωτερικό. Καταρχάς πιστεύω. Ναι. Μου το έδωσε φίλος που το πήρε. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι ιδανικό για ένα νέο παιδί που θέλει να παίξει μπάσκετ. Δηλαδή, κάποιο παιδί το οποίο είναι 13-14 χρονών, έτσι, δηλαδή μπορεί να διαβάσει και λίγο αγγλικά, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Πρέπει να το έχει και να το έχει Ευαγγέλιο. Ο Mamba μέχρι τα 36-37 του, έχοντας διαλύσει τον αχίλιο τένοντά του και όλα αυτά, σηκωνόταν και έκανε προπόνηση. 6 ώρα, 5 η ώρα 5, το πρωί. Ναι. Σηκωνότανε, στις 6 πήγαινε για προπόνηση, έβλεπε τα παιδιά του. Ναι. Έκανε προπόνηση με την ομάδα όταν έκανε και έκανε και το βράδυ. Στις 11. Μιλάμε για και όπως έλεγε, ο ύπνος, ρε παιδί μου, δεν του ήταν χρήσιμος. Ναι. Έτσι. Και εξηγούσε τέτοιες καταστάσεις στα μεγάλα τα παιχνίδια. Ότι η δική του λογική, το δικό του mentality ήταν ότι δεν υπάρχει ο άλλος. Ναι, υπάρχω μόνο εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει ο άλλος και εξηγούσε το πώς πριν από κάθε παιχνίδι με οποιοδήποτε μεγάλο αντίπαλο έβλεπε σε βίντεο όλες του τις κινήσεις, είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση, για να μπορεί αυτός να είναι καλύτερος. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή έκανε πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της προετοιμασίας των παιχνιδιών. Μπράβο τους. Ο Mamba. Μπράβο τον Mamba. Έτσι. Και γι' αυτό έγινε αυτός που ήταν ο μεγάλος Κόμπε. Εμείς βέβαια ως φίλοι. Τον Celtics μπορώ να πω ότι μας είχε γλεντήσει ο Mamba. Αρκετές φορές. Ναι. Εδώ παρακαλούσε τον Νοβίσκι να βάλει σου την προηγούμενη εβδομάδα για να τον ξεπεράσει για τους πόντους του μέσα στο τέτοιο να πούμε. Ναι. Δεν το βάλε. Τι πήρα. Τέλος πάντων. Και νομίζω ότι ο Γιάννης, επειδή σου λέω έχει δουλέψει, νομίζω και το προηγούμενο καλοκαίρι έκανε workouts και το πιο προηγούμενο. Ναι. Γιατί πλέον ο Mamba έχει γίνει τέτοια κατάσταση. Δηλαδή κάνει προπονήσεις μαζί του και είναι λίγο. Personal trainer. Όχι, δεν είναι personal trainer, είναι πιο πολύ. Συμβουλευτικό. Μέντορα, παιδί. Guidance. Κάνει mentorship ναι. σε διάφορους παίκτες. Και ο Kevin Garnett το κάνει αυτό, που επίσης είναι μεγάλη. Και αυτός τον έχει πιάσει το Γιάννη Φεγγάρι. Ακόμα. Ναι. Και πιστεύω ότι γι' αυτό σιγά σιγά από πέρσι, όπως βλέπεις, και φέτος που έχει κάνει και ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, γιατί πέρσι δεν. Ναι. Θα δούμε τι θα κάνει φέτος, αλλά γενικά μέχρι στιγμής η Bucks, ρε φίλε, μετά από το περίπου το μισό της κανονικής περίοδου, είναι δεύτερη στην Ανατολή. Έτσι. Και επειδή δεν υπάρχει LeBron πλέον από εκεί, οι Raptors ήταν. Ανέβηκαν. Επειδή δεν υπάρχει LeBron από εκεί ναι. πλέον, η εικόνα που έχουν οι Bucks μπορεί να τους φάει και μέχρι τελικούς Ανατολής. Άλλο τα playoff όμως. Ναι, άλλο, συμφωνώ. Εκεί θα δείξει το mentality που κάνει στην εκεί. Όχι μόνο αυτό, όλη η ομάδα. Το ότι κάνει μια καταπληκτική σεζόν μέχρι τώρα, ακόμα καλύτερο περισσότερο είναι αλήθεια. Ναι. Okay. Και χθες δηλαδή το γεγονός ότι οι Bucks πήγανε και κερδίσανε μέσα στους Rockets, κάτι λέει γιατί οι Rockets. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά το τελευταίο καιρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση και επίσης ο Harden ήταν δαιμονισμένος. Είναι ναι. μέσα όρο πάνω από 40 πόντους. Έβαλε πάλι 42. Ναι. Παρότι έφαγε την μπάλα από τον Αντιτοκούμπο. Ναι. Okay. Είναι ομάδα πάντως, ρε φίλε, όσο τους έχω δει, και τους έχω δει αρκετά, που σουτάρει πολύ και επειδή το έψαξα, ρε παιδί, μάγκα σε διαβάσει πράγματα, είναι εντολή του προπονητή. Που έχει δώσει πολύ βάση στο τρίποντο. Ναι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Καταρχάς, όταν έχει να παίξει σαν όταν το κούμπο, πρέπει όσο μπορεί να του ανοίγει το διάδρομο. Γιατί αν του ανοίξει ναι. το διάδρομο, θα περάσει πάνω από τον άλλο και θα καρφώσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι. Γι' αυτόν είναι, όντως. Ναι. Όταν όμως του διαδρόμου έχει κλειστού ναι. και δεν απειλεί από γύρω-γύρω, αυτό δεν μπορεί να περάσει από πάνω, θα τρακάρει. Όπως γινόταν ναι. μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Και πάλι το παλεύει, το έχει διορθώσει. Εφέτος που μέχρι και ο ψηλός που πήρε. Σουτάρει, ο Λόπες, ναι. Η δουλειά του είναι να σουτάρει 7 τρίποτα στο παιχνίδι. Και τα βάζει κιόλας. Ναι. Ωραία. Αναγκαστικά η άμυνα πρέπει να ανοίξει. Ναι. Από τη στιγμή που ανοίγει η άμυνα, έχει χώρο άλλος. Ο Γιάννης έχει πάρα πολύ χώρο. Και έχει και πολύ καλού σουτέρ το Μιλγκόκι.
Το Middleton δηλαδή, ας πούμε. Ναι, το Middleton, τον Brogdon. Το Lopez. Brogdon, έτσι. Brogdon, Μίπη. Το Lopez φέτος που όντως ο άνθρωπος σουτάρει διαρκώς τρίποτα. Ναι, πήρε και το Hill τώρα. Ο Hill είναι άλλο εργαλείο, εντάξει. Είναι άλλη δουλειά του. Δεν είναι τόσο πολύ το σκοράτσμα και το σουτ. Ναι. Αλλά πήρε προπονητή φέτος. Ναι, όντως, το Μιλγόκι και γι' αυτό σιγά σιγά αρχίζει να παίζει κάτι και να μην είναι μόνο δώστε την μπάλα στο Γιάννη και ό,τι κάνει ο Γιάννης είναι καλά, οκ, okay, κάτι κάνουμε. Δεν είναι, από εδώ πάνε και άλλοι. Και πέρσι οι Bucks στα play-off που αποκλείστηκαν στο 7ο παιχνίδι από τους Celtics, το θέμα τους δεν ήταν τόσο πολύ, ήταν η άμυνα. Εκεί ήταν που ήταν εντελώς παιδική χαρά. Δεν ξέρω αν αυτό το διορθώνει σιγά σιγά, αλλά το γεγονός ότι είναι, το ρεκόρ τους είναι περίπου στο 28-11, κάπου εκεί είναι, δείχνει ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά. Και ο Γιάννης, το παιδί μας. Είναι το δεύτερο καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα είναι MVP φέτος. Ναι. Εγώ πιστεύω θα είναι. Είναι πραγματικά ένας πολύ ισχυρός υποψήφιος. Γι' αυτό θα φανεί. Γιατί πιστεύεις ότι ο Χάρντεν συνεχίζει έτσι, πάλι αυτός το πάρει. Ναι, αλλά όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, συνάδελφε, παίζει ρόλο και ο αντίκτυπος που έχει στην ομάδα δική σου απόδοση. Δηλαδή, αν πάρει τους Bucks από το χέρι, ας πούμε, και τους βγάλει κορυφαίο στο NBA στη regular season, θα πάρει και το βραβείο. Ναι, οκ, okay, καλά. Πρέπει να έχει τα νούμερα, έτσι. Ναι. Okay. Εντάχει, δόξα τω Θεώ. Όχι, όχι, το παιδί κάνει καταπληκτικά τα πράγματα. Έχει, δεν είναι. Και νομίζω ότι θα τον απολαύσουμε. Έχει μαζέψει 21 rebound. Θα τον απολαύσουμε το Σεπτέμβριο με την εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι αν θα είναι στην εθνική ομάδα. Όχι αν. Το Σεπτέμβριο που αν είναι υγιής θα είναι στην εθνική ομάδα. Θα δούμε και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εθνική ομάδα. Για εμπορικούς λόγους νομίζω θα τον αφήσουν και άλλοι να έρθει τώρα. Γιατί εντάξει, πάει τσάινι. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Οι άλλοι τον αφήνουν να πηγαίνει στο μούντο μπάσκετ και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό είναι ολοκάθαρο. Και σε κάποια ευρωμπάσκετ. Okay. Άμα είναι 100% καλά και όλα αυτά, του λένε: OK, πήγαινε. Αυτοί που θα μπουν σε αεροπλάνο τη χαρά στο Σεπτέμβριο θα τον απολαύσουν για από κοντά. Βεβαίως, Νικόλα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και θα ανεβούν και κλασικές φωτογραφίες Γιάνναρος, Greek Freak. Ναι, ρε φίλε. Το αεροπλανάκι. Το τσάρτερ τη χαρά. Βεβαίως, βεβαίως. Με Γιάννη γινόμαστε φαβορί, να ξέρεις. Λες! Ναι. Με Γιάννη. Είμαστε ομάδα η οποία διεκδικεί μετάλλιο. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Μπορεί να εξαφανιστώ. Χρυσό είναι Αμερική, ρε φίλε. Εντάξει. Αλλά με τον Γιάννη είμαστε ομάδα που διεκδικεί μετάλλιο. Λέω εγώ. 195. Παλιά αυτά. Παλιά. 100, πολύ καλό. 100. Παλιά που έχουμε προμεντάρα τότε, ρε φίλε. Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι, ρε φίλε, ο Δράκος. Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, παίξαμε την άμυνα που έπρεπε να παίξουμε. Διάβασα και το βιβλίο του Κακιούση. Γενικά έχω διαβάσει πολύ βιβλίο τελευταίο καιρό. Τι λέει, όλοι βιβλία γράφουν. Τι γίνεται. Ο Κακιούση έχει γράψει ένα βιβλίο για το. Τότε για το μουντομπάσκετ. Που μόνο. Έχει ωραία story μέσα, ναι. Έχει ωραία story μέσα. Και το βιβλίο του. Όλοι βιβλία γράφουν, ρε. Τι γίνεται. Ναι, ναι. Και τώρα έχω Ντράζεν. Μου ξεκίνησε σήμερα. Ρουφάει τα βιβλία μου, Σκοβίτη. Ναι, ναι. Ρουφάει τα βιβλία. Μάμα το ρούθηκε μέσα σε μια μέρα ουσιαστικά. Πόσοι λίδε. Καμία 250. Α, τα είναι πολύ μεγάλο. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Είναι σαν. Σκέψτε ένα μεγάλο βιβλίο σαν λεύκομα γιατί έχει πάρα πολύ φωτογραφία και καλή φωτογραφία και τέτοια. Ναι. Και έχει έτσι. Τα story του μάμου. Νομίζω είναι καμιά 500 τώρα. Δεν όχι. Του Ντράζεν πόσο είναι. Και αυτό δεν κάνει 250 ρε παιδιά. Εντάξει. Για τον Ντράζεν θέλω να διαβάσω φίλε γιατί για τον Ντράζεν δεν τον ζήσαμε εμείς και δεν έχουμε καταλάβει. Τι ήταν. Το τι ήταν. Δηλαδή διαβάζουμε, ναι, μεν βλέπουμε κάθε φορά. Ακούμε τον γνωστό και μη εξαιρεταίο συνάδελφο κάθεσε και λίγο να τον αναφέρει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει τι επιρροή είχε στο μπάσκετ τότε. Σήμερα έχει βάλει ένα άρθρο. Αυτό. Για ένα παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός πριν 25 χρόνια. Και για μία αντίδραση του Ιωάννη. Δηλαδή, εντάξει, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός έχουν παίξει 1000 παιχνίδια, ρε φίλε. Έτσι, έχουν παίξει τελικούς μεταξύ τους και όλα αυτά και έγραφε αυτή την, να μην πω τι, την καμαρωτή, εντάξει, χίλιες λέξεις. Αυτή η φάση μου θύμισε ένα αγώνα από το NCAA το 1986, George Jones, Κεντάκι, που... Τα ίδια. Και το μεταξύ όταν το διαβάζεις, διαβάζεται πιο ωραία. Όταν το ακούς και με εκείνη τη φωνή, εκείνη που αρχίζει και συγκινάει το μάτι, κατάλαβες. Ναι. Και όταν είναι ειδικά σε μεταδόσεις που παιδί μου μπορεί να είσαι γιατί ο ομάδα μπορεί να πηγαίνει καλά. Ναι. Και ακούς κάθε καμαρωτή, δηλαδή σου έρχεται τι να πω. Και στα γραπτά του, μια τις αγαπημένες του λέξεις είναι το διάολε. Διάολε. Ναι, διάολε. Κατά το δοκούν. Κατά το δοκούν. Ο εκμεγάρων ορμόμενος και τα γνωστά. Ναι. Αυτό που έχει παρουσιάσει φυσικά μαζί, όχι μόνο του βέβαια τότε, την εκδήλωση προ τιμή του Γκάλε 13. Βέβαια. Καλά, σε κάτι τέτοια. Μαζί με άλλο συνάδελφο. Ναι. Ναι.
Θα ξαναγίνει τίποτα τέτοιο εδώ για τον Νίκ, ρε φίλε. Για τον Γιαννάκη θα πρέπει να πει στην αλήθεια κάποια στιγμή. Για τον Γιαννάκη. Ναι. Να αποσύρουμε λίγο και το δικό του το νούμερο. Δεν πειράζει. Λες. Δεν πρέπει. Εντάξει, ήταν ιδιότητα. Τι φορούσε. Το 5. Το 5. Το 5. Το 5 φορούσε. Ο Δράκος. Επιβεβαιώνεις ότι στο. Ποιο. Πότε έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μία μάζοξη στο παλέ, κατέβηκαν τα λάβαρα. Έτσι έμαθα. Έτσι έγινε. Σκάνδαλο. Παράδειγμα που οι άνθρωποι του Άρη επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Εγώ σίγουρα. Ζέι, Φιάνη, κοιτάξτε το ταβάνι. Αυτό, εντάξει. Αλλά οι εκλογές είναι κοντά. Ο λόγος θα μιλήσει. Θα πέσει μαύρο λες για το ταβάνι επειδή κατέβηκαν. Κούλης. Κούλης. Τέλος πάντων. Κούλης. Μάλιστα. Η συνάδελφο σήμερα δεν βλέπω να είναι πολύ. Το φορματάκι δεν λέγει πολλά. Όχι, είναι κακό. Νομίζω ότι είναι και κακό κιόλας αυτό που φοράει. Δεν είναι ωραίο. Από και από κάτω φοράει πορτοκαλί παντελόνι. Όχι, όχι. Είναι κακό. Όχι, δεν είναι πορτοκαλί. Είναι... Α, μπότες είναι, ρε. Μπότες. Μέχρι που φτάνουν, ρε. Πολύ ανοιχτέ. Είναι μπότες. Αφού έχει τα κουνάρα από κάτω, δεν βλέπεις. Μάλιστα. Αν θέλεις να ανοίξουν τις καρδούλες μου οι πόρτες, βγάλε όλα τα ρούχα σου εκτός από τις μπότες. Όπως είχε πει και η Αϊδός. Αθάνατοι δύο ξένοι. Φάγατε το Μέγκα και δεν έχουμε να δούμε τίποτα πλέον στην τηλεόραση. Ναι. Μια επανάληψη προκοπής. Ναι. Ο Μένιος που έγινε digital. Έγινε digital, τι εννοείς. Το έψιλον του Βριώνη, ναι, που άνοιξε το καινούριο, έγινε ψηφιακό γιατί δεν ήταν τόσο καιρό. Ναι. Και πλέον πιάνουμε και Μένιο. Πού ξανά. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε και Ανιτά. Και αποκαλυπτικά και όλα. Η Ανίτα βλέπουμε... δεν είναι στο Open. Στο Ε είναι, ρε. Α, πήγε γη. Ναι. Είναι, το πιάνει κανονικά. Από σπόντα το Σαββατοκύριακο. Τέλεια. Κάνω ζάπι και βλέπω. Θα μπορούμε και να βλέπουμε και η Ανίτα η οποία είναι σε τρομερή κατάσταση, μαθαίνω. Από ό,τι ναι, βλέπω δηλαδή από κάτι βίντεο ναι, που κυκλοφορούν. Ο Μένιος ξανά κοντά μας. Και για μας, την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί στην Αθήνα το βλέπαν έτσι αλλιώς πάλι από την αρχή. Αποκαλυπτικά. Υπέροχα. Αποκαλυπτικά. Με την άλλη, πώς την είπαμε, τη δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο. Η ποια, ρε. Την ξαφιά με τον κοντομαλί που έχει. Α, δεν έχω τα καινούργια αποκαλυπτικά. Όχι, αυτή που είχε και πριν. Την αναπαλατσάκι. Ναι, αναπαλατσάκι αυτή. Mm. Είναι εκεί, συνεχίζει. Ναι, σιγά. Όλο το team έχει πάει, κανονικά. Αμυγός, όπως ήταν. Όλο. Φάγατε, δεν σας έκανε ο... Όλο. Όπως τον λέγανε, όχι Μενέλαος. Ή το γνωστό hashtag που υπάρχει στο Instagram, σίχα Μένιος. Ναι, ρε, εσύ πώς τον έλεγες αυτό το εξώδικο και είχε το πατρικό, το όχι με... Μένιος. Μέανδρος, ο Μέανδρος. Ναι, Μέανδρος Φουρτιώτης. Ο Μέανδρος Φουρτιώτης. Ναι, ρε, φίλε. Μέανδρος. Δηλαδή βγάλαν το παιδί Τσέλη Μέανδρο. Και λες ότι το Μένιος είναι άσχημο. Μόνο αυτό το πρόβλημα με το Μέανδρος. Μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα τα καλά, μόνο το όνομα το χάλασε. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πολύ καλή συνάντηση. Αλλά... Πολύ καλή. Τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Παρότι δεν ακούω, πιστεύω ότι συνέχεια. Ο λαός ζητούσε V969. Δεν γινόταν. Ήταν ανάγκη. Ναι, συμφωνώ. Και κουμτέλ. V969 ή κουμτελάκι. Κουμτέλ, να ξέρει την άλλη φορά. Η Ανέτα έχει παλαβώσει τόσο πολύ που στο ξεκίνημα στην πρώτη εκπομπή. Έχει κάνει ολόκληρο intro ότι θα δείτε μια κοπέλα που σας έχει λείψει και όλα αυτά και το ένα και το άλλο. Ποια? Για την κουμπτέλ. Δεν αντέχω. Εγώ, ξέρεις, είμαι φαν της Ανίτας. Έτσι, έχω ένα κολλητό ο οποίος είναι σκυλί της από τα πρώτα χρόνια. Ναι. Εντάξει. Έπεσε λίγο έξω αυτή τη φορά, δεν ήξερε για την καινούργια εκπομπή του Ανίτα Airlines. αλλά κάτι βίντεο που βλέπω που κυκλοφορούν. Αχ, Θεέ μου! Είναι πανηγύρι μεγάλο. Αυτό που έκανε ο Μένιος με την Κουμτέλ ήταν εξαιρετικό από πλευρά promotion γιατί λόκαρε, ρε παιδί μου, σε 65+ και έλεγε: πάμε να δούμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο σας ενδιαφέρει. Και έδειχνε, ρε παιδί μου, πλάνα αρχείου με το πετρέλαιο να πέφτει σαν τεπόζιτα. Ανεβαίνει κατακόρυφα η τιμή του πετρελαίου. Αγωνία στους καταναλωτές και στα ελληνικά σπίτια. Είναι πολύ υψηλές τιμές. Τελειώνει το ρεπορτάζ. Το είχε ρίξει σε μια κουμπί με 3-4 φορές και μετά. Εμείς όμως είμαστε εδώ, λέει, με την Κουμτέλ. Ρε φίλε. Εδώ. Και όσοι παρέσουν τώρα και πάρουν την Κουμτέλ. Ανοίγει το πλάνο. Δώρο και το κουμτελάκι. Ναι, ρε φίλε. Έλεγε, λέει, ο κουμτέλ λέει, καλύπτει, λέει, 1000 τετραγωνικά. Κάτι έλεγε, κάτι τέτοια έλεγε. Και ο άλλος, ο παππούς, η γιαγιά που είναι ειδικά η γιαγιά που είναι στην τηλεόραση, ρε παιδί μου. Λέει, κάτσε να βλέπεις, λέει, Κώστα, δες τι γίνεται με το πετρέλαιο, να πάρουμε την κουμτέλ που έχει αυτό. Παίρνει τηλέφωνο, έφυγε μου. Έτσι είναι, φίλε. Και έγινε δουλίτσα, φίλε. Και έγινε δουλίτσα και μπήκα και τα όλοι λεφτά. Χαρούμενοι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όπως έγινε και η σημερινή εκπομπή, κύριε Σεκίλ, γιατί φτάσαμε στα 4 λεπτά πριν το φινάλε. Ναι. Και ήρθε η ώρα σιγά-σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσετε καλά και αυτή την εβδομάδα. Να καθίσαμε παρέα. Παρέα, έτσι. Πότε σε ένα ακόμα κρίσιμο λεπτό βράδυ. Τετάρτη 9.30 ώρα το βράδυ από τα περίχαρα του παρουσίου Ναντέρ Πάοκ. Ναντέρ Πάοκ. Τετάρτη μόνο μου, δηλαδή. Ναι.
Ωραία. Άρα, Τρίτη θα είμαστε πάλι μαζί εδώ πέρα φυσικά για να τα πούμε με τον Μπαλαντέρ της επόμενης εβδομάδας. Και αφού έχει περάσει και η 16η αγωνιστική, θα έχουμε ψωμάκι να συζητήσουμε γιατί τώρα έναν μήνα σχεδόν δύσκολα μας έχει πάει. Θα έχει μεταγραφές, τα φιλετά. Θα έχει μεταγραφές. Μπορεί να έχουμε και τον αντικαταστάτη του Πρίγιοβιτς. Να έχουμε τώρα. Τον αντικαταστάτη του Πρίγιοβιτς. Κοίταξε, πάω και λέω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει. Εγώ δεν θα έχει τελειώσει. Δευτέρα, αλλά δεν πειράζει, οκ. Okay. Δεν βιάζεστε, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Χρόνος υπάρχει, εντάξει, δεν είναι τώρα. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με τη Ζούγκλα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ, φίλοι και φίλες.